Αναπτύσσει, έκρωση, συντρόφισε, φίλοι και φίλε. Εκ μέρους της τοπικής επιτροπής του Ιλίου και της Νομαριακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Σήμερα, που η Τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού, χωρίς ίχνος ντροπής, επιδιώκει να εξαθλιώσει το λαό μας και να ξεπουλήσει κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας, η Νομαριακή Επιτροπή της Φρουτείας και η Τοπική Επιτροπή Συλλήγου του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην προσπάθεια που καταβάλει για την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια και τους υποτακτικούς της Τροϊκάς και τον συμβατισμό μιας αριστερής προοδευτικής κυβέρνησης, διοργάνωσε σημερινή συγκέντρωση με ομιλητήρια τη συντρόφισσα Σοφία Σακοράβα, βουλευτή και μέλος της Γραμματείας Κρατικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι η εξής. Θα μιλήσει η συντρόφισσα Σοφία Σακοράβα. Αμέσως μετά μπορούν να γίνουν κάποιες σύντομες τοποθετήσεις, κυρίως για τα τοπικά προβλήματα, γιατί στόχος μας είναι αυτός, να μάθουμε όλα τα τοπικά προβλήματα και να μεταφερθούν κεντρικά, ώστε όταν γίνουμε κυβέρνηση στην προσπάθειά μας να μας βοηθήσει για την επίλυσή τους. Και θα μπορούν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Καλό συντρόφο στην Ουθία Σακοράφα, στο βήμα. Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Με τιμάτε προσωπικά, ο καθένας σας ξεχωριστά. Να ευχαριστήσω τους πολίτες της Παραμυθιάς που στη μικρή βόλτα που κάναμε ήταν ιδιαίτερα φιλικοί απέναντί μου και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν υποδεχθήκαν έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται μόνο με την πολιτική σήμερα, αλλά υποδεχθήκαν και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο για μένα και έναν άνθρωπο ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, στο πολύ πίσω παρελθόν, είχε κάνει κάποια μικρά πράγματα σε έναν χώρο που είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που ασχολούμαι τώρα. Έτσι λοιπόν η χαρά είναι διπλή, χαίρομαι που είστε κοντά μου. Θα προσπαθήσω όχι να είμαι σύντομη, αλλά να είμαι αναλυτική στη δική μου σκέψη και ευχαριστώντας τον Γραμματέα για την δυνατότητα που μου έδωσε να είμαι κοντά σήμερα εδώ, να πω ότι και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσω τις δικές σας τοποθετήσεις, γιατί ξέρω, είμαι ενημερωμένη για τα προβλήματα που έχετε εδώ, άλλωστε έχετε εξαιρετικούς τοπικούς αιρετούς στο ελληνικό κοινοβούλιο, από τον δικό μας πολιτικό χώρο, οι οποίοι παλεύουν για τα δικά σας προβλήματα, ελπίζοντας ότι μετά από αυτή τη συζήτηση θα μπορέσω κι εγώ, ίσως, να βάλω τη δική μου πινελιά, ώστε να μπορέσουν να λυθούν όσο είναι δυνατόν κάποια από τα προβλήματα τα οποία έχει η περιοχή. Φίλες και φίλοι, πέρασε περίπου ένας χρόνος από τις εκλογές του Μαΐου. Από τότε οι δυσμενέστατες εξελίξεις είναι κατακλυσμιαίες, αλλά και απόλυτα αναμενόμενες και απόλυτα προβλέψιμες, όχι μόνο για όποιον έχει αριστερή σκέψη, αλλά και για όποιον διαθέτει κοινό νου. Λέγαμε τότε, προεκλογικά, ότι για την αφιλελεύθερη βαρβαρότητα που ζούμε στο πετσί μας, η φτώχεια, η εξαθλίωση και η εξόντωση δεν είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής, αλλά τα μέσα. Τα μέσα για να μετατραπεί η πατρίδα μας σε νεοαπικία και ο λαός μας σε ηθαγενή, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και έγκλειστος ενός ιδιότυπου κοινωνικού και οικονομικού apartheid. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, επιβεβαιώνονται με τον τραγικότερο τρόπο οι εκτιμήσεις αυτές. Δεν θέλω να μιλήσω με αριθμούς. Με αριθμούς για την ανεργία, για το δυσβάστακτο και διαρκώς διωγούμενο χρέος, για τα χρεοκοπημένα νοικοκυριά. Δεν μιλώ για αριθμούς γιατί όλοι μας πια ζούμε στο πετσί μας την κατάσταση και έτσι οι ίδιοι εμείς γινόμαστε οι αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της βαρβαρότητας. Η συζήτηση λοιπόν που θα ήθελα να κάνουμε δεν θα ήθελα να είναι διαπιστωτική της κατάστασης, αλλά υπέρβαση αυτής της κατάστασης.
Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα και να βρούμε τις απαντήσεις και στο τι κάνουμε τώρα. Η τρικομματική κυβέρνηση σε αυτό το ερώτημα απαντά με τρεις τρόπους. Ο πρώτος και εξαιρετικά προσφυλής της είναι να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Πώς το κάνει αυτό? Έξυπνα, μεθοδικά και χυδαία, δημιουργεί μια ατζέντα η οποία καμία σχέση δεν έχει με τα ζωτικά προβλήματα του λαού μας. Προσπαθεί να ταυτίσει τους αγώνες του λαού μας με το φασιστικό άκρο, αποδίδοντας σε αυτούς τους αγώνες την ταυτότητα του άκρου. Αναπτύσσει κορώνες και συλλαμβάνει θεωρίες περί άκρων, ενώ το πιο ακραίο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, που είναι η φτώχεια και η εξόντωση του λαού μας, βρίσκεται εκτός της δικής τους ατζέντας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια αγωνιώδης αλλά περίτεχνη προσπάθεια να δημιουργήσει μια τεράστια ενοχή στο λαό μας για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όλος ο λαός φταίει, τη μία με τη μορφή του δασκάλου, την άλλη με τη μορφή του αγρότη, την άλλη με τη μορφή του δημόσιου υπάλληλου, την άλλη με τη μορφή του ιδιωτικού υπάλληλου και άρα ο λαός θα πρέπει να πληρώσει. Και όχι απλώς να πληρώσει όλος ο λαός, αλλά ο ένας πρέπει να στραφεί εναντίον του άλλου και να τραβήξει προς τα κάτω, προς την άβυσσο της καταστροφής, όλους τους ανθρώπους του. Και ο τρίτος τρόπος, όταν πια φτάνει στο διετάφτα και κάτι πρέπει να απαντήσει για το σήμερα, έχει μια μόνιμη, σκληρή και κοινική απάντηση. Λένε λοιπόν, εμείς σας κρατήσαμε στο ευρώ. Κάποια στιγμή την οποία δεν μπορούμε να ορίσουμε, θα έρθει η ανάπτυξη. Μέχρι τότε όμως θα έχουμε παράπλευρες απώλειες, ενώ με εμάς όλους. Και αυτό το ονομάζουν ρεαλισμό. Αυτό εγώ το ονομάζω έγκλημα. Οι παράλληλες απώλειες του σήμερα είναι τα παιδιά μας. Τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους γιατί το Αγία Σοφία έβαλε λουκέτο. Είναι οι γονείς μας που δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία τους. Είναι οι χιλιάδες αυτόχειλες. Είναι οι εκατομμύρια άνεργοι. Είναι οι άσυτοι. Και όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους ή αύριο θα τα έχουν χάσει. Αυτός ο ρεαλισμός είναι ένας εγκληματικός ρεαλισμός. Και προσφάτως, μετά τις εξελίξεις στην Κύπρο, ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο καθυποταγής, πρόβαλαν έναν άλλο εγκληματικό ρεαλισμό. Μας λένε με απολύτως χαίρε κακό τρόπο, με τρόπο που δεν αντιστοιχεί σε τραγωδίες, όπως αυτή του κυπριακού λαού, είδατε τι παθαίνει όποιος πάει να αντισταθεί. Αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το θέμα της Κύπρου, που δεν είναι καθόλου μόνο θέμα της Κύπρου, θέλω να σταθώ. Θέλω καταρχήν μαζί να αναγνώσουμε τι ήταν αυτό το όχι του κυπριακού λαού. Ήταν όχι στην τοκογλύφω Γερμανία που ζητά από τους μεγαλοκαταθέτες να πάνε τα λεφτά τους στις τράπεζες και ακόμη στους φορολογικούς παραδείσους που η ίδια ελέγχει, όπως για παράδειγμα το Λουξεμβούργο, το Λιχτενστάιν και η Λετωνία. Ήταν όχι σε ένα συντριπτικό πλήγμα στην κυπριακή οικονομία, καθώς δεν άφηναν κανέναν τομέα ανέγκυχτο. Τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες και οι κερδοφόρες και εξαιρετικά ανταγωνιστικές οι μη δημόσιες κυπριακές επιχειρήσεις θα εκτελούνταν με συνοπτικές διαδικασίες μια και έξω υπό το πρόσχημα της διάσωσης των κυπριακών τραπεζών. Ήταν όχι στον πλήρη έλεγχο των ενεργειακών της κοιτασμάτων και φυσικά στη μετατροπή της χώρας σε αποικία με ένα νέο διχοτομικό σχέδιο. Ήταν όχι σε ύφεση 25%, σε χρέος το 2005 στο 128% και σε ανεργία στο 30%. Ήταν όχι τελικά στη λησταρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους μικροκαταθέτες. Το όχι λοιπόν ήταν ένα όχι του κυπριακού λαού στην καταστροφή. Θα ήθελα επίσης να δούμε μαζί τι κατάφερε αυτό το όχι. Διέλυσε πλήρως, διέλυσε ολοσχερός τον μύθο αυτής της Ευρώπης. Δεν μπορεί κανείς πια να νομιμοποιήσει αυτήν την πολιτική. Γκρεμίστηκε και το παραμικρό πρόσχημα. Τώρα ξέρουμε καλά ότι από τη μια πλευρά είναι η λαή και από την άλλη είναι μια γκανγκστερική, όπως και ο πρόεδρος μας είπε, πολιτική. Ούτε τα ελλείμματα είναι, ούτε το μαύρο χρήμα,
ούτε το δημόσιο, ούτε τίποτα από όλα αυτά που ακούγαμε και θα ξανακούσουμε είναι το πρόβλημα. Το ζητούμενο, το απροκάλυτο ζητούμενο αυτής της πολιτικής είναι η συσσόρευση του χρήματος και ο γεωπολιτικός σχεδιασμός να πάρουν τον πλούτο των κρατών. Γιατί όμως αυτό το όχι δεν στάθηκε ικανό να διαμορφώσει μια άλλη κατάσταση παρά διαμόρφωσε μια πραγματικότητα για την Κύπρο η οποία με μια πρώτη ανάγνωση μοιάζει χειρότερη. Πρέπει εδώ φίλες και φίλοι να πούμε ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν είναι αντιστασιακή. Πρόκειται για μια πολιτική ηγεσία η οποία αναγκάστηκε υπό την λαϊκή κατακραυγή να προσχηματιστεί ότι αντιστέκεται. Και εδώ αναδεικνύεται η σοβαρότητα και η σημαντικότητα της πολιτικής αλήθειας που λέγαμε και προεκλογικά, αλλά που λέμε και τώρα. Η αγωνιστικότητα, η αντίσταση στα σχέδια και η σοβαρή προετοιμασία εναλλακτικών λύσεων πάνε μαζί. Δεν μπορείς να αντισταθείς εάν δεν έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να ενισχύει την αντίστασή σου. Η κυπριακή ηγεσία, σειρώμενη στο όχι, δεν είχε καμιά προετοιμασία, δεν είχε οικοδομήσει καμία συμμαχία. Η δε συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης, που έπαιζε κρυφτό για 6 ολόκληρες μέρες, ακύρωσε ακόμα και την αυτονόητη συμμαχία με την Ελλάδα. Βρέθηκαν μόνοι, τους αφήσαμε μόνους, πιο μόνους και υπήρξαν ανέτοιμοι. Θυμηθείτε τι έγινε από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη στο νέο Eurogroup όταν τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια είδαν ότι δεν περνά το σχέδιο όπου ένας έριχνε την ευθύνη στον άλλο. Γρήγορα όμως κατάλαβαν ότι η κυπριακή ηγεσία δεν είχε εναλλακτικό σχέδιο. Τότε ήταν που έγινε ο απροκάλυτος εκβιασμός της Δευτέρας, το πάγωμα της ρευστότητας δηλαδή. Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα. Υπάρχουν εναλλακτικές. Εδώ, φίλες και φίλοι, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Δείτε, για παράδειγμα, τι κατάφερε η Ισλανδία. Δεν το θεωρώ σαν λύση μονόδρομο, αλλά είναι μια λύση ενός πανομοιότυπου προβλήματος. Είχε απέναντί της έναν γίγαντα, την Αγγλία. Σήμερα η Ισλανδία έχει μεγέθυνση. Σήμερα είναι εντός των αγορών, εμείς εκτός. Η ανεργία της είναι μικρότερη από αυτή της Γερμανίας. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 25% πήγε στο 8%. Από το 2012 ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και κυρίως να θυμίσουμε ότι αυτά τα πέτυχαν χωρίς τη στάση πληρωμών προς τους πολίτες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδιναν όλο αυτό τον καιρό τους Κυπρίους έξω από τα μηχανάκια των τραπεζών, αλλά το παράδειγμα της Ισλανδίας το απόκρυψαν με μεγάλη επιμέλεια. Και φυσικά πέρα από το παράδειγμα της Ισλανδίας υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, οι οποίες όμως χρειάζονται οικοδόμηση και όχι αμηχανία. Χρειάζονται αγώνα και όχι αποδοχή των εκβιασμών. Οι λύσεις δεν προσφέρονται, οικοδομούνται και κατακτιούνται. Και τις λύσεις δεν μπορεί να τις κατακτήσουν αυτοί που βύθισαν την πατρίδα μας, βύθισαν ακόμα και την Κύπρο, γιατί πρέπει να το ξαναπούμε, ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους τον Μάρτιο του 2012, που ολοκληρώθηκε μέσα από χειροκροτήματα και επένους, οδήγησε τις κυπριακές τράπεζες στα βράχια. Πρέπει να το ξαναπούμε ότι ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαράς φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι το κόστος του κουρέματος για την κυπριακή οικονομία ανήλθε στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τις λύσεις λοιπόν δεν μπορούσαν να τις κατακτήσουν αυτοί που έχουν φέρει την καταστροφή, αποδεικνύοντας τυφλή υποταγή στην μερκελική Ευρώπη. Και βεβαίως δεν θα μιλήσω για εύκολες λύσεις με μαγικά ραβδιά. Δεν θα μιλήσω τάζοντας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ρόδινες μέρες. Θα μιλήσω δεσμευόμενοι, απολύτως δεσμευόμενοι, για πολιτικές προθέσεις και δυνατότητες. Αρχικά, τι εννοώ πολιτικές προθέσεις. Η πολιτική δεν είναι ένα στίβος που όλοι κατεβαίνουμε και παλεύουμε για τη φανέλα. Η πολιτική είναι ένα στίβος υπεράσπισης συγκεκριμένων συμφερόντων. Σήμερα, όπως μεταφράζονται αυτά τα συμφέροντα, είναι αυτά των χρηματοπιστωτών και αυτά του λαού μας. Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία αποδεδειγμένο ότι οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, βρισκόμενες ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους που έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, τάχτηκαν με το μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πολλά παραδείγματα μας πείθουν όχι μόνο για του λόγου του αληθές,
αλλά και για την απίστευτη σκληρότητα και χυδαιότητα με την οποία στήριξαν αυτό το σύστημα. Το κούρεμα είναι το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα. Ποιος πλήρωσε τις τράπεζες? Πλήρωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι μικροομολογιούχοι, δηλαδή, πλήρωσε ο λαός μας. Γιατί συνέβη αυτό? Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως κουνώντας το χέρι σε εμάς, υποστηρίζει ο κ. Βενιζέλος. Όχι, θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως σε περιπτώσεις κουρεμάτων έχει γίνει αλλιώς. Απλώς, η πολιτική βούληση όλων των κυβερνήσεων ήταν να στηρίξουν τα συμφέροντα, τα οποία εκπροσωπούν πολιτικά. Και μάλιστα, αυτό δεν το συναντάμε μόνο σε κρίσιμες και κορυφαίες επιλογές. Το συναντάμε και στην καθημερινότητα. Είναι τέτοια βαθιά και φόλη τη ύλη η υποταγή του στα συμφέροντα, που δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Δεν κρατούν ούτε το συνταγματικό πρόσχημα περί αναλογικής καταβολής του χαρατσιού στη ΔΕΗ. Όλοι μας έχουμε επιβαρυνθεί με το χαράτσι. Μεγαλοϊδιοκτήτες, καναλάρχες, μεγαλοκατασκευές και όλη αυτή η συμμορία που αποτελεί την πολιτική παρέα της κυβέρνησης το πλήρωσαν είτε με έκπτωση είτε καθόλου. Και εδώ θέλω να σας πω, επειδή ακριβώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο θέμα, ενώ για επιφάνειες κοινοφελούς έργου ο ίδιος ο νόμος τους αφαιρούσε από τη δυνατότητα να πληρώσουν μεγάλο χαράτσι, έρχεται ο κύριος Βενιζέλος με μία τροπολογία και τι κάνει μέσα σε αυτή τη διάταξη, δηλαδή να πληρώνουν με 60% μειωμένο κόστος οι καναλάρχες, να πληρώνουν με 60% η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, γιατί το σπίτι της που είναι 4.000 τετραγωνικά το έχει δηλωμένο ως γραφεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και πάρα πολύ άλλο. Εδώ λοιπόν μιλώ για πολιτική βούληση, μιλώ για το απλό, με ποιους είναι αυτοί και με ποιους είμαστε εμείς. Πρέπει να πούμε με ποιους είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε με τον κόσμο της εργασίας, με τον άνεργο, με τον εξοντωμένο. Γιατί είμαστε με αυτού? Γιατί έχουμε μια ιδεολογική θέση ότι οι κρίσεις αποτελούν μια όρεμη δυνατότητα, κρατήστε τη λέξη δυνατότητα, αλλά και μια ιστορική αναγκαιότητα για το ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Και γιατί πιστεύουμε στο ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας? Γιατί το μοντέλο που οραματιζόμαστε δεν ακουμπάει πάνω στην ευημερία των λίγων και στην εξουθένωση των πολλών. Αλλά και για έναν ακόμα πιο πρακτικό λόγο. Γιατί το μοντέλο που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση δεν είναι ένα μοντέλο ξεπουλήματος των πάντων, σκληρής υποθήκευσης του περιβάλλοντος, και αυτό το τελευταίο εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε μια υπόθεση όχι ανάπτυξης αλλά μεγέθησης. Μεγέθηση των κερδών του κεφαλαίου, σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα των εργαζομένων και ακόμα σε συνθήκες πλήρους καταστροφής του αναπτυξιακού μας πλεονεκτήματος, του περιβάλλοντος. Δείτε τι ονομάζουν ανάπτυξη από το παράδειγμα στις σκουριές, αλλά και από τα δικά σας τοπικά μεγάλα ζητήματα. Ένα τρίπτυχο σκληρό είναι για αυτούς η ανάπτυξη. Ξεπούλημα των πάντων, κέρδη για το κεφάλαιο και για τον τόπο και για τους ανθρώπους, περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή. Αυτό το πέρα για πέρα τριτοκοσμικό μοντέλο είναι που εκθιάζει την κομματική κυβέρνηση και το προβάλλει σαν ανάπτυξη. Για μας η ανάπτυξη έχει ένα άλλο περιεχόμενο και έναν άλλο προσανατολισμό. Εμείς στηρίζουμε καταρχήν την αγροτική μας οικονομία. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε και τα αιτήματα των αγροτών που ζητούν τα αυτονόητα για να μπορούν να παράγουν. Πρακτικά λοιπόν, κόντρα στην ενημέρωση του Δελτίου των 8, ας μου πει κάποιος πώς μπορεί να έρθει η ανάπτυξη στην πατρίδα μας, πώς μπορεί ο λαός μας να έχει μια στοιχειώδη επάρκεια ειδών διατροφής, εάν οι αγρότες δεν μπορούν να παράγουν. Και ακούμε από τα κανάλια των 8, αυτοί έγιναν πάμπλουτοι με τις επιδοτήσεις. Δεν μας λέμε όμως ότι οι επιδοτήσεις ήταν το αναισθητικό, το απόλυτο αναισθητικό στον ακροτηριασμό που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγροτική οικονομία. Και αφού τις έκοψε χέρια και πόδια, τώρα φταίνε οι επιδοτήσεις, τις οποίες αυτοί τις έδιναν για να μην αντιδράσει κανείς στο κόψιμο των χεριών και των ποδιών. Με τον ίδιο τρόπο που υπερασπιζόμαστε την αγροτική μας οικονομία,
υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και της παιδείας, γιατί για να έχει μια χώρα αναπτυξιακό και προοδευτικό πρόσημο, πρέπει να δημιουργεί συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης στη μόρφωση και στη ζωή. Φίλες και φίλοι, γίνεται αμέσως κατανοητό γιατί η πεντακάθαρη πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε την κοινωνία. Γιατί για να έχει μια χώρα ανάπτυξη και όχι μεγέθυνση του κεφαλαίου και εξόντωση του λαού, μοντέλο που θαυμάζει η σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να μην υπάρχει ενεργεία, να μην υπάρχει ύφεση, να μην υπάρχει χρέος. Ας έρθουμε όμως τώρα στο πιο δύσκολο κομμάτι της πρότασής μας, στις δυνατότητες που έχουμε ώστε να κάνουμε πράξη αυτά που αναπτύσσουμε σαν πολιτική μας πρόταση. Σας είπα και πριν, κρατήστε τη λέξη όριμη δυνατότητα. Η δυνατότητα για να κάνουμε αυτά που λέμε έχει δύο έννοιες. Πρώτα την πολιτική. Για να κάνουμε πράξη αυτά που λέμε, όρος απαραίτητος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο? Τα δελτία των 8 λένε όχι. Όχι με την έννοια ότι έστω και ερχόμαστε πρώτο κόμμα, με ποιο θα συμμαχήσουμε για να γίνουμε κυβέρνηση. Θα μπορούσε κάποιος, κάτω από άλλες συνθήκες, να χαρακτηρίσει το ερώτημα λογικό. Υπ' αυτές τις συνθήκες όμως, το ερώτημα είναι τουλάχιστον άτοπο και σίγουρα σκόπιμα πονηρό. Άτοπο με βάση τη δική μας λογική, αλλά και με βάση την ιστορική και πολιτική εμπειρία. Εμείς σε αυτή τη φάση δεν πάμε μόνο να αρθρίσουμε πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή αντιμνημονιακή πλατφόρμα διακυβέρνησης. Εμείς επιδιώκουμε κυρίως να πολλαπλασιάσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που θα στηρίξουν ενεργά μια κυβέρνηση με πυρήνα την αριστερά. Και το ξεκαθαρίζω. Έχουμε δει και στην Ελλάδα και πρόσφατα με τη δυναμική, τη δυναμικότατη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δει και σε όλο τον κόσμο, από που πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εξόντωσε πληθυσμούς ολόκληρους, τη δυναμική άνοδο στην εξουσία, όχι απλώς αριστερών δυνάμεων, αλλά ακόμα και ηγετών που προέρχονταν από τις αγροτικές κοινότητες των Ιθαγενών, όπως ο Κορέας στο Εκουαδόρ. Έχουμε δει, φίλες και φίλοι, ότι μέσα σε συνθήκες τέτοιας καταστροφής, η ιστορική ανάγκη ξεπερνά τις κομματικές γραμμές, ακόμα και τις κομματικές καταγωγές. Γιατί ακριβώς αυτές οι συνθήκες είναι που αλλάζουν τις πολιτικές συνειδήσεις των ανθρώπων. Υπ' αυτές τις συνθήκες συντελούνται οι ανατροπές και από ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν αλλού και σκέφτονταν αλλιώς. Υπάρχει λοιπόν μια εξαιρετικά όριμη δυνατότητα, αλλά και μια επιβεβλημένη ιστορική αναγκαιότητα να δημιουργηθούν στη βάση πλειοψηφικές κοινωνικές συμμαχίες ικανές για ανατροπή. Εκεί πρέπει να γίνει δουλειά, με τη λογική ενός οριζόντιου κινήματος που θα έχει όμως κάθε τη λογική. Οριζόντιου με την έννοια ότι δεν φτάνει μόνο ο αγρότης. Χρειάζεται και ο υπάλληλος, δημόσιος και ιδιωτικός. Χρειάζεται ο γιατρός και ο άνεργος. Χρειάζεται όλες οι βαλόμενες δυνάμεις της κοινωνίας, ενεργετικά, μαθητικά και δραστήρια, να κάνουν την δική τους την υπόθεση της ανατροπής, δική τους υπόθεση. Γιατί καμία ανατροπή στην ιστορία δεν έγινε με ανάθεση. Και έρχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη δυνατότητα, στη πιο δύσκολη. Αυτή που όλοι μας λένε. Καλά, παίρνετε την εξουσία, αναγνωρίζετε ότι έχετε και την πολιτική πρόθεση. Πώς θα τα καταφέρετε όμως? Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένη, περιγράφοντας όχι το μακρινό μέλλον, αυτό που οραματιζόμαστε, δηλαδή ένα ριζικό κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε στηρίζοντας την κοινωνία μέσα στην κρίση. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Πολύ πρόσφατα το ξαναυπογράμμισε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, ότι η πρώτη πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα ανασυγκροτήσει κοινωνικά την Ελλάδα θα είναι οι μισθοί και οι συντάξεις. Θα είναι η αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, όπως και η στήριξη του εμπορικού κόσμου. Πώς θα γίνει αυτό? Η εισοδηματική πολιτική που θα εφαρμόσουμε δεν θα είναι αντικοινωνική, αλλά θα ενισχύει το εισόδημα από την εργασία με πολιτική φορολόγηση του κεφαλαίου, των μεγάλων εισοδημάτων και περιουσιών, με αναμόρφωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής,
με την ανακατανομή των δημοσίων δαπανών. Η πρώτη πολιτική πρωτοβουλία που θα αναλάβουμε θα είναι η στήριξη των αγαθών της υγείας και της παιδείας με την μεταφορά δαπανών και επενδύσεων από τους αντιπαραγωγικούς τομείς στους τομείς της δικής μας άμεσης προτεραιότητας. Άμεση και κρίσιμη αναγκαία πρωτοβουλία από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας είναι να διαμορφωθεί ένας δημόσιος χώρος παραγωγής και δημιουργίας συλλογικών κοινωνικών αγαθών. Εφαρμόζουμε μια στρατηγική για την πλήρη επαναφορά ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων στον δημόσιο τομέα, με αφετηρία αυτές που σχετίζονται με τις θεμελιώδες ανάγκες κοινωνικής αναπαραγωγής, όπως της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της σύνδρευσης, των βασικών υποδομών, των συγκοινωνιακών δικτύων και του τραπεζικού συστήματος. Εδώ θέλω να κάνω καθαρό ότι δεν θέλουμε την επιστροφή στον χρεοκοπημένο κρατισμό περασμένων δεκαετιών, που στο όνομα της κοινωνίας εξυπηρετούσε το κεφάλαιο, που είχε μετατρέψει τον δημόσιο τομέα και της ΔΕΚΟ σε βάλτο γραφειοκρατίας, ρουσφετιού, συναλλαγής και διαφθοράς. Εμείς επιδιώκουμε το τυπικά δημόσιο να γίνει πραγματικά δημόσιο και το κρατικό να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο. Ο δημόσιος χαρακτήρας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τυπική μορφή της ιδιοκτησίας, αλλά να επεκτείνεται στους στόχους και στα κριτήρια λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας σε συνθήκες δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα μορφή δημόσιας επιχείρησης, η δράση της οποίας θα τίθεται διαρκώς στην κρίση της κοινωνίας και η κοινωνική αποτελεσματικότητά της οφείλει να αποτυπώνει ακριβώς τον κοινοφελή της χαρακτήρα. Η δημόσια σφαίρα διευρύνεται, αλλά κυρίως αλλάζει περιεχόμενο και ρόλο, διαμορφώνοντας κριτήρια με βάση τα οποία οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους αρχίζουν να τίθενται πάνω από τα κέρδη και τα ιδιωτελή συμφέροντα. Και θα μου πείτε, εντάξει, αυτές οι κινήσεις είναι αρκετές. Όχι. Όχι στο βαθμό που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας ένα ογκωδέστατο χρέος, ένα χρέος που δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί. Το ζήτημα λοιπόν του χρέους είναι κρισιμότατο για την έξοδο από την κρίση. Εμείς λέμε να γίνει διαγραφή ενός μεγάλου τμήματος. Εργαλείο σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο ληξιστικός έλεγχος του χρέους, προϋπόθεση την οποία θέσαμε, εάν θυμάστε καλά, σαν προαπαιτούμενο συνεργασίας στις εκλογές του Μαΐου. Και όταν λέμε εμείς, μιλάμε για διαγραφή ή ακόμα και για μορατόριουμ πληρωμών, σαφώς και δεν εννοούμε ότι το κούρεμα από το χρέος θα επιβαρύνει τα ήδη διαλυμένα ταμεία των ήδη εξουθενωμένων ελληνικών λαών. Και θέλω να επιμείνω στο ζήτημα του δημόσιου χρέου, τονίζοντας ότι καμία επιμέρους πολιτική πρωτοβουλία, όσο ριζοσπαστική και αν είναι, εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα του χρέους, δεν θα έχει αποτέλεσμα ή τουλάχιστον το αποτέλεσμα που εμείς επιθυμούμε για το λαό μας, επιθυμούμε και για την πατρίδα μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω κάτι εξίσου σοβαρό. Θα έχετε ακούσει περί Plan A, Plan B, καθώς και όλη η συζήτηση που γίνεται για το νόμισμα. Το ξεκαθαρίζουμε. Πρώτον, μια κυβέρνηση που θα ανασυγκροτήσει κοινωνικά την Ελλάδα πρέπει να έχει σαν Plan A την παραγωγική μας ανασυγκρότηση. Γιατί πώς προχωρά μια χώρα με 67% ανεργία στους νέους και με 2 εκατομμύρια ανέργους συνολικά. Τη ριζική ανασυγκρότηση λοιπόν της ίδιας της παραγωγικής βάσης της κοινωνίας μας. Αυτή η πολιτική ριζικής ανασυγκρότησης έχει σαν κεντρικό στόχο την ανταπόκριση στις υλικές και πνευματικές ανάγκες της κοινωνίας και την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Το πλάνο σωτηρίας ακουμπάει στο τέλος της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού. Στο τέλος του μονόπλευρου προσανατολισμού της παραγωγής, στα λεγόμενα διεθνώς ανταγωνιστικά αγαθά, όπου το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας κυριαρχείται από το φθηνόμενο κάματο. Στο τέλος του μπλοκαρίσματος τομέων από τις λογικές του εύκολου κέρδους και τους καταναγκωσμούς της παγκοσμιοποίησης, όπως η μεταποιητική βιομηχανία, η αγροτική βιομηχανία, η έρευνα και η τεχνολογία. Παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση του πλουτοπαραγωγικού δυναμικού της χώρας.
ενέργεια και ειδικά ήπιες μορφές, ορυκτός πλούτος, έδαφος, συνυπολογίζοντας βεβαίως το πεπερασμένο χαρακτήρα των φυσικών πόλων. Σημαίνει ριζικός αναπροσανατολισμός του σημερινού οικονομικού προφίλ. Μια πολιτική υποκατάσταση των εισαγωγών, ειδικά των βασικών παραγωγικών μέσων και τεχνολογιών αιχμής, από ντόπια παραγωγή, είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα και διαρκώς διακρινόμενα και παραγωγικά ελλείμματα. Το δεύτερο είναι το θέμα του νομισμού. Είναι νομίζω περιττό να σας πω ότι μνημόνιο υπάρχει, και μάλιστα σκληρό μνημόνιο, και σε χώρες εκτός Ευρώπη. Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι το νόμισμα από μόνο του είναι εργαλείο και όχι πολιτική. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν το νόμισμα σαν εργαλείο, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που πίστεψε στο ευρωπαϊκό όραμα και στις ευρωπαϊκές αξίες, και μάλιστα το πάλεψα πολιτικά αυτό το όραμα και το παλεύω, για μας το ευρώ είναι το εργαλείο για την πρόοδο του λαού μας. Όταν λοιπόν λέμε καμία θυσία για το ευρώ, εννοούμε πολύ καθαρά ότι από τη στιγμή που το ευρώ σε μια κυβέρνηση της αριστεράς, σε μια κυβέρνηση, να το πω καλύτερα, κοινωνικής ανασυγκρότησης, θα αποδειχθεί εργαλείο περαιτέρω φτωχοποίησης και εξάρτησης, δεν θα πάρουμε φόρα να διαλύσουμε το κεφάλι του λαού μας στον τοίχο, ούτε να διαλύσουμε το όραμα του αλλού του λαού μας για μια άλλη Ελλάδα, διασώζοντας την κυρία Μέρκελ. Φίλες και φίλοι, ο άλλος δρόμος, αυτός που επιγραμματικά ανέπτυξα, δεν είναι εύκολος δρόμος. Εκεί όμως όπου έχουν φτάσει τα πράγματα, είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε αφενός γρήγορα από την κρίση, αφετέρου χωρίς να καταστραφούν γενιές. Αυτός ο δρόμος, ο μονόδρομος για μας, σας εξήγησε ότι είναι και η πολιτική μας πρόθεση, αλλά και η όρημη δυνατότητα. Για να γίνει όμως πραγματικότητα, χρειάζεται εσάς. Εσάς, σαν ένα μεγάλο ρεύμα, ένα μεγάλο κίνημα στήριξη της μεταβατικής μας κυβέρνησης. Και θα πρόσθετα και ελέγχου της μεταβατικής κυβέρνησης. Ελέγχου, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καμία κυβέρνηση στην ιστορία των ανατροπών ή ακόμα και των αλλαγών δεν μπόρεσε να υπάρξει χωρίς την ενεργό στήριξη της βάσης. Χωρίς τον δραστήριο έλεγχο από τη βάση. Χωρίς την εμπλοκή τελικά της βάσης σε αυτό που ονομάζουμε διακυβέρνηση. Που σημαίνει εμπλοκή στη χάραξη και στον σχεδιασμό της πολιτικής, εμπλοκή στην οργάνωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, εμπλοκή και δημοκρατική συμμετοχή από τώρα αλλά και την επόμενη μέρα. Η ανατροπή δεν είναι ένα δώρο που θα μας δοθεί από το σύστημα. Η ανατροπή δεν είναι ένα δώρο που θα σας δοθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανατροπή είναι μια διαδικασία διαρκούς πάλης που μαζί θα τη δώσουμε. Και έτσι μόνο θα την κερδίσουμε. Με πολύ προσοχή θα μου επιτρέψετε να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για δύο λόγους, όπως σας είπα. Ο πρώτος, για να γίνει ένας διάλογος, πιο κοντά στα ζητήματα που αφορούν εσάς όλους σαν τοπική κοινωνία. Ο δεύτερος, για να μεταφέρω, γιατί αυτή είναι η υποχρεωσή μου, αιρετή με εκλεγμένη από εσάς, εσείς με στέλνετε και εσείς με αναιρείτε, θέσεις, ερωτήματα, προβληματισμούς και αγωνίες, ώστε να γίνουμε πιο έτοιμοι, πιο αποφασισμένοι, πιο ουσιαστικοί μπροστά σε αυτή τη μεγάλη μάχη που μας περιμένει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα Σοφία και πιστεύω ότι την ομιλία της θα μας διευκολύνει πάρα πολύ στην προσπάθεια που κάνουμε για την περαιτέρω διεύρυνση της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Τώρα θα ακολουθήσουν κάποιες σύντομες τοποθετήσεις, κυρίως για τα τοπικά προβλήματα. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί? Πού είσαι, ο κύριος Σταυράτης. Καταρχάς, σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη Θεσπρωτεία, Επαρχία Σουλίου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, γιατί κατάγεστε από μια περιοχή που έβγαλε ανθρώπους του πνεύματος του προγραμμάτων και του πολιτισμού, Τσιτσάνης, Τιτροπάτους. Και ιδιαίτερη χαρά ότι έχετε μια πορεία διαφανή.
Σας παρακολουθώ επειδή ήμουν αρκετά χρόνια στην Αθήνα σαν ταχυδρόμος. Τα τελευταία 5 χρόνια ήρθα στην περιοχή μου για να τελειώσω τη σταδιοδρομία μου από 35 χρόνια περίπου. Και παρακολουθούσα την πορεία σας και στο Δήμο Μαρσού. Από εκεί φαινόταν κάποια πράγματα που βλέπατε μέσα στα τεκτενόμενα. Δυστυχώς ο λαός προδόθηκε. Αλλά από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Μην απογοητεύεστε ότι είμαστε λίγοι σήμερα. Επειδή έχω μια ηλικία και εγώ το έχω ζήσει, στην πορεία θα έρθουν πιο πολύ. Αλλά μην κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το λάθος που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 81. Το 81 το ΠΑΣΟΚ όταν πήρε την εξουσία, άνοιξε πόρτες και παράθυρα που κάραν άπαντες. Δεν το λέω με την έννοια να μην έρθουν, αλλά να κοιτάξουμε γιατί υπάρχουν και φίδια. Και δυστυχώς αυτά κάναν το κακό, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ιστορικά πόσο ο Δρετάκης, ο σύντροφος, αυτό το κόσμο της πολιτικής, το οποίο παρακολουθώ, επειδή έχω δυστυχώς λόγω ότι μέρα σε μια περιοχή που δεν έχει καλή κεραία και με κουτουνοτέ επειδή παρακολουθώ από την Κρήτη, διάγαινα 2-1 ακόμα σήμερα, πήγε να κάνει κάτι σωστό και τότε πηγαίναν τα τηλεγραφήματα έντεν και έντεν, το ΦΑ που λέμε εκείνο της μεγάλης εκείνης περιουσίας, το οποίο το αποσύρα και τα αποτελέσματα τα είδαμε στην πορεία. Τώρα για την περιοχή μας. Θα ήθελα να μάθω τη θέση σας. Εμείς είχαμε πρόσφατα μία συνέλευση στο Παλαιοχώρι, είναι στα σύνορα ακριβώς επαρχία Σουλίου με επαρχία Ευγατών. Για το θέμα του, αν έχετε λάβει υπόψη, αν έχετε ενημερωθεί, για το φράγμα που θέλει να κάνει ο κύριος Μπόμπολας στην Αβαρίτσα. Η απόφαση δικιά μας ήταν ομόφωνη όχι. Όχι ότι δεν θέλουμε επενδύσει στην περιοχή, αλλά επένδυση που να έχει τα αρνητικά για το περιβάλλον δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τα χάζει η προγονή μας. Επενδύσεις σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σε άλλη φορά, πρωτογενή τομέα. Πώς να κάνει όμως να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας όταν στην περιοχή μας το νερό κοστίζει ακριβά, που είναι πλούσιο και τρέχουν τα νερά, αν πάτε εδώ πόλτα στην περιοχή μας, έλεγα και ούτω καθεξής. Πώς με ένα πετρέλαιο, ένα 40, είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη. Από τα μικρά, από την πρωτογενή παραγωγή πιστεύω και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί και να είναι αρρωγός σε αυτό. Διότι δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη πλέον ούτε στο δημόσιο τομέα γενικότερα να διορίζουμε δημοσίους υπαλλήλους σε κάποιες υπηρεσίες, ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να σταθώ είναι το θέμα της υγείας. Επειδή τη ζούμε πολύ ακριβά την υγεία και η σύζυγός μου υπηρετεί στην Άξο, είναι αναπληρώτερη ανηπιαγωγός με 4 παιδιά εγώ στην Παραμυθιά. Έχουμε καθημερινά επίσκεψη για τον Δηλυπάδο γιατί στο νοσοκομείο Νάξου το γνωρίζουν, αυτό έκανε περώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους πληρώνουμε, αλλά και για να δουν και οι συμπατριώτες μου εδώ ποια πολιτική ακολουθείται σήμερα από την κομματική κυβέρνηση και τον πατριώτη σας τον Κουβέλη, που τον θεωρώ ψευτοαριστερό με 27 κινητά, γιατί είναι πρόκληση. Δεν το εγνώριζα ειλικρινά. Διότι γέμισε η Παραμυθιά κυρία Σακοράφα συντρόφισσα, γέμισε ιατρία ιδιωτικά. 3 μικροβιολογικά σε 2 χρόνια. Όταν πριν 5 χρόνια είχε μόνο ένα υπαρακτήρα. Αυτό δεν λέει κάτι. Ναι. Μπα. Αφού δεν ήταν την υγεία την διαλύσαν, αναγκάζονται όλοι και η γυναίκα μου προερχόμενη από μια οικογένεια συντηρητική μου λέει έπρεπε να φτάσω 42 χρονών βρε άντρα για να φτάσω σημείο να δω ότι με εκμεταλλεύει το κεφάλι με την υπαρχία. Λέω καλά να πάθεις. Έπρεπε να φτάσει. 42 χρόνια τη τα έλεγα και δεν μ' άκουσε τόσα χρόνια που τα ζούσα στο πετσί μου. Με τόσες υποχρεώσεις. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Διότι το ζει από κοντά. Και ήθελα κάτι που δεν είναι μέρη τη περιοχή, αλλά θερμή παράγηση επειδή πέρυσι ήμασταν στη Μάνη. Είδα και οι κοπέλες, αναπληκτικιακού δασκάλες, με 4 παιδιά την Καστοριά στη Σύρο, με ένα νόμο τη συντρόφισσα τη πρώην. Και του Παπαντονίου, του σύντροφη τη Διαμαντοπούλου που δεν λαμβάνει υποψή τα μόρια των τεχνολογικών των παιδιών. Είχε γίνει μία, πήγα να γίνει μία περιόδηση από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνω δεν είναι προσωπικό προ Θεού. Εγώ με τσαγανό και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν προσωπικό. Αλλά όταν ήταν μια κοπέλα με 4 παιδιά από τη Λίνο, αγαπητή μου στην Καλαμάτα, και είπα, μα είναι δυνατόν, είναι αυτή που με 4 παιδιά. Αυτό είχε γίνει μια περιόδηση για να γνωριστεί προϋπηρεσία για αυτού του. Βλέπω ότι έρχεται ισοπαίδωμα και στην παιδεία. Καταργούνται, σηκώνονται και όταν δεν είναι υγεία και παιδεία, είναι όλα τελειωμένα. Γι' αυτό πρέπει, για να μην μακρογορώ, η περιοχή μας μπορεί να αναπτυχθεί και η περιοχή μας,
πέρα προέρχεται σε μια αγροτική περιοχή, αλλά πρέπει να σταθούμε στον πρωτογενή τομέα και επιμένου. Η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Και το είπα, ποιοι είναι οι λόγοι. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Ελπίζω ότι σύντομα ο κόσμος, ας είμαστε και πάλι, θα το πω και λίγοι, θα καταλάβει ότι πλέον πρέπει να πάρει σε άλλη και θέμα ψυχολογίας πλέον. Μας κουράσαμε. Και κάτι άλλο θέλω να σταθώ. Δεν είναι της περιοχής, αλλά είναι πολιτικό. Με την Κωνσταντοπούλου, στηρίξτε τη. Το έχω ζήσει σαν συνδικαλιστής. Ήμουν ο γραφικός του Πασόκ, δικαιώθηκα στην πορεία. Το Πασόκ πρέπει. Γραφικό με λέγανε το 99. Σήμερα η σύντροφή μου περνάω και αλλάζουν και λένε Γρηγόρη, μέα κούλπα. Τι μέα κούλπα, ρε. Τι μέα κούλπα. Γραφικό με λέγανε. Γιατί έχει κολλητά τα προβλήματά του. Στηρίξτε τη, διότι τη στημένα τη στείλουν, εσκεμένα τη προκαλούν. Φράσο πρέπει να τρέπει ο κ. Βενιζέλο. Πρέπει να ντρέπεται για αυτή τη συμπεριφορά του. Λοιπόν, τι προκαλούν, στηρίξτε τη. Γιατί πράγματι θέλει να βγάλει αλήθειες και δεν αρέσουν οι αλήθειες. Τώρα λύστε τα λαγκάρ, το κόλτο δεν είναι καζός, ξέρει τι κρύβεται πίσω. Πομπολάδε, εγώ που λέει ο φίλος που κλείδωσε, ο κύριος και ήταν πρώτο και διευθυντή αυτό, πώ το λένε και μου γεννάει η φίλια, τον διευθυντή, τον Φιντανίδη, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι όλη τα κόλπα μέσα. Κλείσανε τον οποίο αφήσα τόσου συναδέλφου, δημοσιογράφου και εργαζόμενοι γιατί. Άνεργου και τα λεφτά τα έχουν έξω. Λοιπόν, είμαστε δίπλα, εγώ δεν είχα ποτέ μου και δεν θέλω κανένα όφελος, κανένα ρουσφέτη. Στη ζωή με γνωρίζει η κοινωνία της περιοχής ποιος είμαι, σαν τη δουλειά που κάνω και κρίνομαι από αυτούς, δεν κρίνομαι ποτέ από ένα προϊστάμενο τσαούς που πάει έτσι, που μπορεί να μην μας αρέσει η πάσα μου. Κρίνομαι από την κοινωνία. Λοιπόν, ο κόσμος είναι μαζί σας. Και αφού βλέπετε και η γυναίκα μου που προέρχεται από τον Ταλίπη, συντηρητικό χώρο που πάνε. Λοιπόν, καλή αντάμωση και καλούς αγώνες. Κάποιος άλλος που θέλει να κάνει μια σύντομη. Είπαμε να παρακαλέσω πολύ λίγο σύντομες τοποθετήσεις και να αναφέρονται καθαρά στα τοπικά προβλήματα για να μεταχωρηθούν και κεντρικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρέστας. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω μια πολιτική ερώτηση, γιατί εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει τις απόψεις του και τις εμπειρίες του, γενικότερα με την πολιτική κατάσταση. Η κρίση που ζει σήμερα ο τόπος μας είναι αποτέλεσμα μνημονιακής πολιτικής ή το μνημόνιο έχει βαθύτερη αιτία που λέγεται καπιταλιστική κρίση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, επειδή αναφέρονται προηγούμενα το παράδειγμα της Κύπρου, νομίζω ότι δεν είμαστε η Κύπρος και η Ελλάδα μόνο οι οποίες έχουν χτυπηθεί για να μπορέσει να... Δεν άκουσα, συγγνώμη. Λέω ότι αναφέρονται προηγούμενα το παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου, ότι έχουν χτυπηθεί από την πολιτική για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι είναι και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, που είναι μέσα στα μνημόνια, αλλά και παραπέρα και άλλες χώρες, οι οποίες ζουν την κρίση, μέσα και η ίδια η Γερμανία. Έτσι και προσπαθεί με τα ελλείμματα δικά μας να ξεπεράσει τα δικά της προβλήματα. Άρα, θα πρέπει να λάβουμε το παράδειγμα της Κύπρου, απλώς μόνο την ψηφοφορία που έγινε κατόπιν των αποφάσεων του Eurogroup, ή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εμπειρία της Κύπρου και από την προηγούμενη πολιτική κατάσταση η οποία υπήρχε και εν μέρει ήταν και σε αριστερή βάση με την κυβέρνηση Χριστόφια. Θα κοίτα μου επιτρέψτε να πω ότι το θέμα της Κύπρου το ανέφερα σε ένα παράδειγμα το οποίο είναι πάρα πολύ πρόσφατο και μας αφορούσε και άμεσα γιατί όπως είπα και στην ομιλία μου, φαντάζομαι ότι την παρακολουθήσατε εξ αρχής, ότι το κομμάτι του χρέους της Κύπρου, το 4, του ελλείμματος μάλλον της Κύπρου, 4,5 δις, οφείλεται και στο δικό μας κούρεμα. Αυτό που εμείς είπαμε ότι ήταν επιτυχία πριν από λίγο χρονικό διάστημα στο Eurogroup, το κούρεμα που έγινε στο ελληνικό χρέος, αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο ζήτημα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Και είναι παράδοξο, πραγματικά παράδοξο, να έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δια του κ. Σόιμπλε, τη κυρία Μέρκελ, το οποιοδήποτε, και να λέει αυτή τη στιγμή ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου έχει φτάσει στα όρια του, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πιναχθεί στον αέρα και θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, όταν με αυτές τις διαδικασίες την εντάξαν την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και είναι πρόβλημα της καπιταλιστικής κρίσης η κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή και δεν είναι μονάχα
το πρόβλημα της Ελλάδας, όπως είπατε και εσείς, είναι της Ιταλίας. Ανέφερα μόνο την Κύπρο, είναι της Ιταλίας, είναι της Ισπανίας που είναι πολύ μεγαλύτερο, τα χρέη δικάζουν πολλά περισσότερα, είναι το πρόβλημα της Πορτογαλίας, είναι το πρόβλημα της Ισλανδίας που σας το έδωσα σαν ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα πρόβλημα προς παραδειγματισμό, προς μίμηση και όχι προς αποφυγή, διότι είναι μια χώρα η οποία βάζοντας τους δικούς της όρους και τους δικούς της κανόνες, αντιστάθηκε δηλαδή σε αυτό που προσπαθήσαν να τις επιβάλλουν, αυτή τη στιγμή είναι έξω από το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, το χρέος έχει μειωθεί κατά πολύ. Τα νοικοκυριά που χρωστάνε έχουν πάει στο 8 από 24%, έχει βγει στις αγορές και το μέλλον της είναι ευίωνο. Για την Ισλανδία. Να πάμε τώρα στην Ιρλανδία. Να πάμε στην Ιρλανδία, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι παιχνίδια παίζει, που της δίνει τη δυνατότητα και της επιτρέπει να δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πράγμα που απαγορεύεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν το κάνει για όλους τους άλλους. Τι παιχνίδια είναι αυτά που παίζονται? Είναι όλο αυτό που σας είπα, και που είναι προδιαγεγραμμένο σαν πολιτική κατεύθυνση από τον σκληρό πυρήνα, τον βόρειο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Ολλανδία, που είναι η Γερμανία, που είναι, έτσι, έχουν το τραστ αυτό που προσπαθούν να φτιάξουν μια γερή Ευρωπαϊκή Ένωση του Βορρά και του Κέντρου και να υπάρχουν οι χώρες οι οποίες είμαστε ο δορυφόρος, ας πούμε, αυτού του κέντρου και οι οποίοι θα δουλεύουν για αυτούς. Το δικό μας χρέος είναι το δικό τους κέρδος. Αυτοί εξάγουν, έχουν διαλύσει το σύμπαν στον Νότο και εμείς αγοράζουμε και χρεωνόμαστε από αυτούς. Και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξεχρεώσουμε από τη στιγμή που με χρέη, δηλαδή με δανεικά, προσπαθούμε να καλύψουμε τις προηγούμενες ανάγκες. Αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν γίνεται προσπάθεια από όλο τον Νότο Αυτό είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προσπάθειες τέτοιου είδους. Προσπάθειες με την έννοια να όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αριστερά κόμματα, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουμε να βρεθούμε, να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ομάδες αντίστασης απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να λειτουργήσουμε. Μεμονωμένα δεν μπορείς να κάνεις την αντίσταση. Γι' αυτό μιλάω για συμμαχίες. Και οι συμμαχίες πρέπει να είναι εντός της χώρας. Εντός της χώρας όλων των δυνάμεων που στέκονται απέναντι στο μνημόνιο και στις μνημονιακές πολιτικές, την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να δημιουργήσει και συμμαχίες στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω να πιάνει λιγότερο ένας από τους Ισπανοίους, φαντάζομαι. Όχι βέβαια, ίσα, το αντίθετο, δεν λέει κανείς τέτοιο, το αντίθετο. Το αντίθετο. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε η συνάδελφη στην Πρόξα για τα παιχνίδια που παίζουμε έξω, τι παιχνίδια παίζουμε άλλες χώρες. Εγώ θα έλεγα πρώτα να ξεκαθαρίσω εμείς το δικό μας ρόλο σαν χώρα, σαν λαός και μετά ας ψάξουμε εκεί πέρα τι γίνεται πιο πέρα. Το να κάνουμε διαπιστώσεις. Τι ζει τούτος ο χυμαζόμενος λαός σήμερα? Από αυτή τη ληστρική πολιτική που εφαρμόζεται, το ζούμε, δεν χρειάζεται να το πετύχει. Εκείνο που έχει το πιστεύω κατά τη δική μου εκτίμηση, ζω. Είναι ο λαός τι θέλει σήμερα. Να ψάξει τους έπιους που μας έφερε σε αυτό το κατάντημα. Αυτό που ζούμε σήμερα. Και να δημιουργηθούν ανάλογα. Και δεύτερον, θέλει από κάποιες πολιτικές δυνάμεις, από τη συγκεκριμένη πολιτική δυνάμεις, να τον κάνει να πιστέψει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα αγωνίζονται για μας. Γιατί δυστυχώς σήμερα ο λαός πιστεύει ότι όλοι οι ίδιοι, όλοι προσπαθούν για την καρέκλα τους, για το κόμμα τους, για το φίλιά τους, και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα και για το κατάδειγμα του λαού. Αυτά ήθελα να πω και θα συνιστούσα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι και ένα καινούργιο κόμμα, χαιρόμαστε τον αρχηγό που είναι, αν μην πω αρχηγό, πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει, είναι νεαρός.
θέλει λίγη περισσότερη προσοχή, ας πούμε, στις εύκολες δηλώσεις. Τις δηλώσεις αυτές δεν χρειάζεται πολύ. Πολλά λόγια δεν θέλει, πολλά τους θέλει. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική ανάλυση που μας κάνετε. Αλλά νομίζω ότι η ανάλυση σας έχει σε ένα σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι αυτό είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η χώρα πρέπει να είναι ένα πρόβλημα. Φιδεράτε με προδικά δεδάμενα ότι δεν υπάρχει στον εξαιρετικό δημοκρατία. Το σύστημα το επιτρέπει μόνο για μικρές χρονικές περιόδους και για τις εξαιρετικές κρίσεις, όπως ο πολέμος. Εξούτα δεν γίνεται προλόγατο. Και σε όλο αυτό το ύλημα της δημοκρατίας έχει να δει και ένα φασιστικό, ναζιστικό παράδειγμα, η θυσία αυτή, η οποία πλέον είναι στη δημοσκοπήση με το κόμμα, ίσως σε μια ερωτική ιστορική αναμέτρηση, να πει την αλλάξη και το δίνει από τους κυβέρνησης. Νομίζω δεν θέλω να μην υποθέσεις και σε αυτό. Το θέμα του πράξου να μαθεί το περίοδο μάλλον και προσωπικά το έχω και μάλιστα είμαι και εισηγήτρια, έτσι για να γελάσουμε λίγο, σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Εσωτερικών που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η κυβέρνηση τι κάνει? Έχει υπογράψει μνημόνια, έχει υπογράψει μεσοπρόθεσμα και είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει πάρα πολύ γρήγορα με την πίεση της, της Τρόικας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη της Ευρωπαϊκής μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένες ημερομηνίες όλα όσα έχει υποσχεθεί στο μνημόνιο να τα κάνει πράξη. Έρχεται λοιπόν στο Κοινοβούλιο, το οποίο όντως και είμαι από τους πρώτους που είπα, θυμόσαστε η πρώτη δήλωση που έκανα πολύ με διαγράψουμε ότι αυτό που γίνεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ότι είναι ένα κοινοβούλιο προδοχής και μας δημιουργείται ένα κράτος προτεκτοράτου. Λοιπόν, έρχονται συνεχώς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Περνάνε σοριδών όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μακάρι ο ελληνικός λαός να έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αντιληφθεί, να καταλάβει, να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε βουλευτές μαριονέτες. Θα μου πείτε γιατί δεν παρατήσετε, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι. Διευκολύνουμε να αλλάξουν τα πρόσωπα και να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή τουλάχιστον υπάρχει μια μικρή αντίσταση όσο μπορεί να υπάρχει από κάποιους βουλευτές που προσπαθούν ακόμη να κάνουν έστω και συμμαχίες, γιατί το τελευταίο καιρό, να ξέρετε, έχουμε επιτέθνα και αυτή τις προσωπικές τους, έτσι, ως τρικομματική κυβέρνηση, προσωπικές τους κόντρες, να έχουμε κάποιες, ας πούμε, μικρές νίκες. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν θα αλλάξει αν ο ελληνικός λαός δεν καταλάβει, μέσα στο κοινοβούλιο δεν θα αλλάξει, γιατί αυτοί είναι οι συσχετισμοί, αν δεν καταλάβει ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή, και αυτή η ανατροπή δεν μπορεί να γίνει αν δεν ξεκινήσει από τη βάση κάτω. Αν δεν δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ δυνατό κίνημα, το οποίο στις επόμενες εκλογές, μάλλον να πιέσει για να γίνουν εκλογές άμεσα, και στις επόμενες εκλογές να στείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλους αυτούς που θεωρεί καθαρούς, που θεωρεί έντιμους, που θεωρεί ότι πραγματικά μπορεί να εκφράσει την δική του πολιτική σκέψη, να εκφράσει τις δικές του αξίες, να είναι ηθική και έντιμη. Αλλιώς δεν έχουμε ελπίδα. Είναι υπογεγραμμένα όλα. Αυτοί θα πουλήσουν τα πάντα. Σας λέω, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία συζήτηση στο ΤΑΙΠΕ το θέμα του ξεπουλήματος του νερού. Ξέρετε τι έγινε με το ξεπούλημα του νερού στη Λατινική Αμερική? Τους απαγορεύανε ακόμα να μαζέψουν και το έτσι, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι ανταγωνιστικό προϊόν στην εταιρεία. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Εκεί θα μας πάνε. Δείτε, όποια εταιρεία έχει γίνει ιδιωτική αυτή τη στιγμή, αν όντως έχει γίνει η εταιρεία η οποία εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή εξυπηρετεί την τσέπη του, του επενδυτή. Να πάμε τώρα στο ποιοι είναι επενδυτές, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως και σε συγκεκριμένο όνομα. Στην Ελλάδα πρέπει να το πούμε. Πίσω από τις μεγάλες επενδύσεις υπάρχουν 5 μεγάλες οικογένειες. Και παίρνουν αυτές τις επενδύσεις. Τι είδους επενδυτές είναι, να το δούμε και αυτοί. Κρατικοδίαιτη. Και αυτό θα πρέπει. Εγώ δεν είμαι εναντίον των επενδύσεων. Είμαι υπέρ της καλής επιχειρηματικότητας.
έτσι, αλλά που ο επενδυτής θα πάρει το ρίσκο του ως επενδυτής και δεν θα περιμένει από το κράτος να έχει το μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης, να παίρνει από τις τράπεζες δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου και να βάζει ένα μικρό ποσό όπως βάζουν, ας πούμε, στις μεγάλες οδούς και λέμε πω, μας φτιάξανε την νιωδό, δεν ξέρω τι, και την Εγνατία και βάζει ο επιχειρηματίας το 10 και το 19%. Αυτό δεν είναι ρίσκο επιχειρηματικό. Με αυτή την έννοια μπορεί να επιχειρήσει ο καθένας από εμάς. Έτσι, αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν εάν δεν γίνει ανατροπή. Πώς θα γίνει ανατροπή? Θα την κάνουν 300 της Βουλής? Δεν έχουν τη δυνατότητα, εγώ σας το λέω, γιατί οι συμμαχίες εκεί μέσα, τα ποσοστά, είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα. Εμείς είμαστε κάθε μέρα, σας το λέω, σαν κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε με τις ερωτήσεις μας, είμαστε με τις επερωτήσεις μας, είμαστε με την δυνατότητα και την διάθεση και μάλιστα εκνευρίζονται και πάρα πολύ να κάνουμε, για να καθυστερούμε τις διαδικασίες και μπας και αλλάξει κάτι, συγκινηθεί και κανένας άλλος συνάδελφος από κανένα άλλο κόμμα με τις ονομαστικές ψηφοφορίες. Δεν έχει ποτέ στο κοινοβούλιο, εγώ είμαι 7 χρόνια βουλευτής, ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχουν έρθει τόσες ονομαστικές ψηφοφορίες για συγκεκριμένα θέματα. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν δεν ανατραπεί όλο αυτό. Αν δεν καταλάβει όμως και όλο το κομμάτι της αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να συνασπιστεί κάτι, μία άποψη, να συνασπιστεί όχι στο σύνολο των πραγμάτων. Βασικές διαφορές θα έχουμε πολιτικά και δεν μπορεί να μην έτσι, αλλά να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή μας, είναι η ζωή των παιδιών μας, είναι όσα αγωνιστήκαμε και κερδίσαμε και όχι εμείς. Αγωνίστηκε και κερδίσαν οι γονείς μας με πόλεμο, με αίμα, χύθηκε πολύ αίμα. Όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το θέμα της υγείας, το θέμα της παιδείας, όλα αυτά, ότι αν δεν αποφασίσουμε ότι σε αυτά μπορούμε να ομονοήσουμε και ας αφήσουμε τα μεγάλα και την επόμενη μέρα, αλλά να τους ανατρέψουμε γιατί αυτά δεν πρέπει να τα χάσουμε, θα καταλάβει ο ελληνικός λαός πάρα πολύ σύντομα και το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η σύνταξή του δεν θα είναι στην καλύτερη περίπτωση 700 ευρώ, αλλά θα πάει στα 200. Γιατί το ψηφισμένο είναι, έτσι, ότι η σύνταξη θα είναι επιδοματική. Θα πάει στον μισθό των 300 ευρώ, αλλά Βουλγαρία, γιατί αυτό θέλουν να μας κάνουν. Αυτό που ξεκίνησα να πω προηγουμένως και το ολοκλήρωσα. Θέλουν να μας κάνουν μια ειδική οικονομική ζώνη. Και η κυρία Μέρκελ το είπε, και ο Γερμανός πρόεδρος των βιομηχάνων το είπε, μα το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης με πάρα πολύ ωραία και απλά λόγια στον ελληνικό λαό. Ότι κύριοι, αν θέλετε δουλειές, μη μιλάτε, θα έρχονται, θα κάνουν επενδύσεις, θα τους δώσουμε τα πάντα, τις ακτές μας, τα νερά μας, την ενέργειά μας, το σύμπαν. Δεν θα υπάρξει τίποτα σε επένδυση στην Ελλάδα με την έννοια των εργοστασίων για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Όλα θα έρχονται απ' έξω. Εντάξει, και εσείς απλά θα δουλεύετε σαν μυρμηντάκι για να απολαμβάνουν κάποιοι κύριοι. Δώστε και τα χωράφια σας. Τα πάντα. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι έγκλημα. Θέλουμε να ανατρέψουμε αυτό το έγκλημα. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι, το έχουμε υποχρέωση στους εαυτούς μας και σαν πολίτες. Στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας. Δεν γεράσαμε τόσο πολύ. Παιδιά μας. Εγώ έχω δύο παιδιά. Τελειώνουν πανεπιστήμιο, όπως έχετε και εσείς παιδιά. Τελειώνουν πανεπιστήμιο και τι θα κάνουν αύριο? Απολύτως τίποτα. Ένα εισιτήριο και ψάχνουν για το εξωτερικό. Δεν θέλουν να ζήσουν έτσι. Δεν θέλω να ζήσουν έτσι. Και δεν το χρωστάω και σε κανένα στην τρίτη ανάλυση. Με την έννοια ότι ήμουν εδώ, δούλεψα, ήμουν στον ιδιωτικό τομέα, δεν έκλειψα ποτέ, πλήρωνα τα ταμεία μου. Θυμώνω πάρα πολύ όταν μου λένε ότι δεν θα πάρεις ολοκληρωμένη σύνταξή σου και θα πάρεις μισή τη σύνταξή σου, γιατί ήμουν στο ΤΕΒΕ και θα φτάσει ξέρω εγώ να παίρνει 600 ευρώ. Και έλεγα γιατί. Κάτω από 60, κάτω από. Και ας έχει 40 χρόνια. Θα δουλεύουμε μέχρι το 80 μας. Έτσι λοιπόν, αυτά πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι πρέπει να τα ανατρέψουμε. Ποιος θα τα ανατρέψει, 5 βουλευτές? Εγώ σου λέω 5 βουλευτές, ένα πατέρας και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν δεν θέλετε άλλους, δεν έχουν δυνατότητα. Κίνημα, το καταλαβαίνετε. Το κίνημα σημαίνει όλος ο ελληνικός λαός από τη βάση να μαζευτεί, να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από τις οργανώσεις, να συσπηρωθεί σε ομάδες, να συσπηρωθεί, να αγωνιστεί για να αλλάξει τα πράγματα. Συγγνώμη, ας ξεκινήσει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να έχω μια παρατήρηση εδώ και ευχαριστώ πολύ που κάνουμε και έτσι τη συζήτηση και την τεχνική για να κάνουμε έτσι. Ακούστε κάτι. Οι επαγγελματίες βουλευτές δεν είναι από μόνοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η δύναμη είναι του ελληνικού λαού, πιστέψτε με, και το πιστεύω απόλυτα σε αυτό. Σας λέω και πάλι, με 7 χρόνια βουλευτής, 7 χρόνια, επειδή είναι σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια, η οποία είναι και πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχει 52 δήμους και είναι 52 δήμοι με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είμαι από Εκάλη και Φυσιά και πηγαίνω Αγία Βαρβάρα και Γάλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι διαφορές κοινωνικές υπάρχουν σε αυτές τις περιφέρειες. Δεν μπορεί όμως έναν. Λέω τώρα για να μην αναφέρω κανένα όνομα. Όταν όπου πηγαίνω βρίσκουν τη Σακοράφα γιατί είναι λαμόγιο, γιατί τα παίρνει, γιατί ξέρουν ότι έχει συνδιαλέγει με τον τάδε επιχειρηματία, γιατί υπήρξε υπουργό τόσα χρόνια. Γιατί, οι ίδιοι άνθρωποι να στέλνουν τη Σακοράφα στην πρώτη θέση. Θέλω να πω δηλαδή για τη δύναμη που έχει ο λαός και δεν την χρησιμοποιεί. Στις εκλογές μπορεί ο ίδιος ο λαός να κάνει τις ανατροπές και κάποιοι οι οποίοι είναι από θέση οικογενείας πια, δηλαδή έχουμε τις οικογενειοκρατίες εκεί μέσα, έτσι, και τους επαγγελματίες που άλλος 25 χρόνια βουλευτής. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Και το άλλο, εδώ μπορούμε να βάλουμε και καινούργια πράγματα. Να παλέψουμε, να αγωνιστούμε και είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτές. Να μπουν θητείες σε όλα τα αιρετά όργανα, να μπουν θητείες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι δήμαρχος 125 χρόνια, δεν μπορεί να είναι βουλευτής 50 χρόνια. Δύο θητείες είναι αρκετές για να ολοκληρώσει το όραμά του, τη σκέψη του. Να παίρνουν καινούργιοι άνθρωποι, να προσφέρουν στην κοινωνία από άλλες θέσεις πια. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Αλλά αυτό μπορεί να το ορίσει ο ίδιος ο λαός την ημέρα που πηγαίνει στην κάλπη και ψηφίζει. Σηκώσατε κάποια χέρια, συγγνώμη. Είπατε πριν για την. Γιατί με τα ίδια άτομα, τα διεφθαρμένα, ας πούμε, θα ξαναβγάζει πάλι ο λαός. Και δεν βγάζει καινούργιος. Διότι αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι. Διότι κανονίζουν. Διαπλεκόμενα, διαπλεκόμενα. Διότι κανονίζουν το ψηφοδέλτιο. Κανονίζουν το ψηφοδέλτιο. Βάζουν κατόρθωτο του μεγάλου. Με αποτέλεσμα ο λαός να ψηφίσει πάλι του ψήφου. Όμως πάλι εσείς παίξατε ρόλο. Γι' αυτό λέω, αγκαλιάστε τις οργανώσεις και οι οργανώσεις πια να είναι αυτές που θα ορίζουν οι τοπικές κοινωνίες τους υποψηφίους τους. Γιατί εσείς ξέρετε τι είμαι εγώ. Μην με βάλετε. Το βάζει ο αρχηγός. Το δέντιο το κάνει ο αρχηγός. Μιλάτε σε ένα κόμμα όμως. Μιλάτε για ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που δεν είναι το ίδιο. Ένα δύο κόμματα. Γιατί δεν μιλάω για το δικό σας τώρα. Ένα δύο. Τα φτιάχνει ο αρχηγός. Θα σας πω λοιπόν τι πάνε να κάνουμε τώρα. Θα σας πω τι πάνε να κάνουμε τώρα. Και λέμε το άλλο. Γιατί ποιο τα ίδια άλλο. Όσον αφορά το άλλο είναι. Αυτά που είπατε εσείς πριν, εγώ τα πιστεύω. Όχι τα πιστεύω. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύει τα ίδια που πιστεύετε εσείς. Με δεδομένο ότι μερικές φορές έχει κάνει κάτι παλιδρομής. Δηλαδή, όπως. Το έχετε κάνει και εσείς παρατήρηση, εσείς θυμάει αυτό. Το έχετε κάνει και φυγή. Και αυτό σας θυμάει. Όπως, παράδειγμα, είμαστε εκτός, δεν πιστεύω στα μνημόνια. Μετά έλεγε παραδιαγραμμάτωση. Μετά δεν ξέρω, επισκέφθηκε κάτι χώρες στο εξωτερικό. Στην αρχή δεν τον δέχτηκα. Μετά άρχισε να γίνεται δεκτός. Δηλαδή ο λαός θέλει να πιστέψει, με λίγα λόγια. Θέλει να πιστέψει ότι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, αν είναι αλήθεια. Και δεν αποδειχθούν και αυτά, όπως έλεγε ο κ. Σαμαράς, ότι ήταν αντίον του μνημονίου, ότι είχε διαγράψει την Πακογιάννη, που λέει, την έχει καταγωγή ο Τσίπρας του Σαμαρά. Και δεν αποδειχθήκε το ο ΣΥΡΙΖΑ, μια Νέα Δημοκρατία, ένα Πασόκ νούμερο 2. Και πώς θα γίνεται, πώς θα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να γίνει αυτό το. Μα πάστε αυγά, α πούμε. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα γίνει αυτό. Όταν απέναντί σας θα είναι τους άλλους, δεν είναι όχι. Γι' αυτό σας ανέφερα το παράδειγμα της Κύπρου, δεν με προσέξατε τι είπα για τρεις μέρες τι γινόταν. Σας πω τώρα. Από πού να ξεκινήσω, από την παρατήρηση που μου λέτε ότι έκανα στον πρόεδρο και από την αγωνία που έχετε, γιατί λέει έχει παλινδρομή σε αυτά που λέτε. Δεν έχω μόνο αγωνία. Για να σου πει δημοσιοποίηση. Γι' αυτό δείχνουν. Γιατί δεν πιστεύονται κανένα. Ακούστε λίγο. Καταρχήν έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη,
επειδή ακριβώς είμαι και στο κέντρο και ξέρω πώς λειτουργούν, δεν κάνουν πόλεμο. Έχουν μπει σε ένα παιχνίδι το οποίο το παίξανε περίτεχνα από την πρώτη μέρα που έπρεπε να μπουν στο μνημόνιο. Όλοι αυτοί είναι κρατικό διαιτητή. Επιτρέψτε μου, γιατί είχαμε μια συζήτηση χθες συγκεκριμένα. Σας λέω ότι εισηγείται σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ένα εκ των οποίων άρθρο έχει να κάνει με την, για άλλη μια φορά μετά από αρκετές παραχωρήσεις που έχει γίνει στους καναλάρχες να μην πληρώσουν αυτό το 20% σαν έκτακτο φόρο που βάλουν στον όποιο πολίτη στο κράτος. Και εκεί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση γιατί γίνεται αυτό, γιατί σε αυτούς συγκεκριμένους και όχι σε έναν επιχειρηματία ο οποίος και έχει επενδύσει και προσφέρει στην κοινωνία και φορολογείται και κλείνει το μαγαζί του γιατί δεν πάει καλά. Δεν απάντησε ο κύριος Υπουργός. Όπως επίσης πήγε και το ζήτημα για τους συγκεκριμένους πάλι, γιατί τους δίνεται συχνότητα, ενώ είναι παράνομο, δεν πληρώνουν για τη συχνότητα. Θέλω να σας πω με αυτό και αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ εξουσίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερο παιχνίδι που παίζεται με τον μέσα μαζικής ενημέρωσης και την εξουσία είναι ότι όσοι έχουν ένα κανάλι είναι και μεγαλοκατασκευαστές. Δηλαδή, από τη μία παίρνουν τα κρατικά κονδύλια για να κάνουν μεγάλα έργα και από την άλλη κρατάνε την κυβέρνηση μέσω των καναλιών τους, την όποια κυβέρνηση, μέσω των καναλιών τους, έτσι, στο να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Τι έγινε τώρα με αυτό το χρονικό διάστημα, που επίσης το ξέρετε και δεν θα σας πω κάτι καινούριο, έτσι. Από την ημέρα, μάλλον από την ημέρα, λίγο πριν μπούμε στο μνημόνιο, το παιχνίδι που παίζονταν, που ήταν περίτεχνα κατά τη δική μου άποψη και εντυμένο, το θέμα του πώς τον ελληνικό λαό θα τον τρομάξουμε και θα τον πείσουμε να μπει σε αυτή τη διαδικασία με κατεβασμένο το κεφάλι και να μην αντισταθεί. Η διαδικασία του σοκεδαίως. Μας χτυπήσανε, μας τσακίσανε, μας χτυπήσανε, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, σαν τα χταπόδια. Μας φοβήσανε και η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και φτάσαμε στο σημείο πια να πάμε στα μνημόνια. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εξακολουθούν να παίζουν παιχνίδι. Κάνουν τη δουλειά τους, έχουν τα συμφέροντά τους. Όμως, στην κοινή γνώμη, δημιουργούν θέματα τεράστια. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή έναν κόσμο ο οποίος είναι φοβισμένος, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει 3 χρόνια μετά. Εάν λέω ένα παράδειγμα, για να πάμε στις παλινοδίες που λέγανε για τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της δραχμής. Έτσι, εάν από το πρώτο δευτερόλεπτο είχαμε μία αντίσταση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέραμε και έβγαινε προς τον ελληνικό λαό αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε, ότι αυτό που θα χάσατε είναι τόσο πολύ μεγάλο που είναι πολύ λιγότερο ακόμα και από το παρακινδυνευμένο να πάμε στη δραχμή. Πόσο έχετε χάσει από την αξία σας, από την αγοραστική σας αξία, πόσο έχουν χάσει τα ακίνητά σας, 60%. 60% και θα χάσουν ακόμα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που παίζεται είναι να μαζέψουν όλη την ακίνητη περιουσία. Δεν θα έχουν ακίνητη περιουσία. Εσείς έχετε ένα σπίτι, το αγοράσατε, πληρώσατε τους φόρους σας και τώρα έχει το κράτος και τι λέει, θα σου το παίρνω μήνα-μήνα μέχρι που να μην το έχεις καθόλου. Αυτό κάνουμε. Και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Τώρα για τις δικές μου παρατηρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι όταν είμαι σε έναν πολιτικό φορέα, είμαι υποχρεωμένη να μεταφέρω αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ, που συζητάμε, τις αγωνίες σας, έτσι, τις διαφωνίες σας, το θυμό σας, την οργή σας, για αυτά που συμβαίνουν γενικότερα, αλλά και για τον πολιτικό φορέα τον οποίο εκπροσωπώ. Πήγα λοιπόν στο πολιτικό μου όργανο και είπα 5 πράγματα. Και τι είπα στον πρόεδρό μου? Πρόεδρε, πρέπει αυτά που λέμε να είναι τελείως καθαρά. Εμένα δεν με απασχολεί αν ο πρόεδρος μου θα πάει στην Αμερική να μιλήσει με τον Ομπάμα. Έτσι, δεν το θεωρώ κακό, διότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση και είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ξέρετε τι έλεγε, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω οι Αμερικάνοι, έτσι, έξω από το ΝΑΤΟ. Και την ίδια στιγμή θα μπορούσε και μπορούσε να τον συναντήσει. Γιατί θεσμικά ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Όπως είναι θεσμικά υποχρεωμένος να το κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως, αυτό που πρέπει να κάνει και που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς βγαίνουμε προς τα έξω, τι είναι αυτά που λέμε και θα πρέπει να τα λέμε όλα στο τελικό. Δεν είπαμε ποτέ επαναδιαπραγμάτευση, εξακολουθεί να υπάρχει. Το όχι στο μνημόνιο είναι σταθερό, είναι αμετάκλητο,
εξακολουθούμε να λέμε επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Γι' αυτό και λέω λοιπόν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που κάνουν διαστρεβλώνουν, αυτό που λέμε εμείς. Μπορεί να πιάνει μια δήλωση ενός συντρόφου ο οποίος έχει άλλη άποψη, που την καταθέτει την άλλη άποψη από την πρώτη μέρα, αλλά πού. Που θεωρώ επίσης σημαντικό. Ακόμα και τώρα όμως, ακόμα και τώρα στηρίζει την άποψη της πλειοψηφίας. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι πλούτο σε ένα κόμμα. Δεν είναι λάθημα. Δεν αλλάζουν θέσεις του Προέδρου. Είναι συγκεκριμένες και μάλιστα και χθες στη συνέντευξη νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο Ανδρέας, μετά τον τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να αντιμετωπίσει πλέον με έναν αυτό τρόπο. Το Ιδρύο είχε ένα κανάλι της Ιδρύας, ο οποίος για λόγους οικονομικούς είναι ισορροπής. Παρατάθεση, πώς το πάντα, ακούστηκαν διάφορα και την ιδρύα, δεν ξέρω τι θα αναπούνται και αν δούμε τι θα δούμε να το αφού. Θα έλεγα, κατά πόσο εσείς από την αρχή στο άλλο συμβαίνω και έχετε συμβεί τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Φινίκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας με τον Σαμαρά να πάνε στις καταρρήσεις. Στην Αμερική. Εκεί κάνουν βέβαια μια πόλη. Ο Ανδρέας έχει αποχωρήσει τον πόλο. Ο Βενιζέλο δεν αλλά θα θέσω και μια παράδοση. Εδώ και σε αυξημένη σχηματοδότηση που έχει το κόμμα με την αξιωματική αντιπολίτευση, άλλο θα δράξει. Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται, προβληματίζεται, να μπορέσει να μπει σε ένα κανάλι που να, όχι από αυτά βέβαια, ένα κανάλι της αριστεράς που θα έχει μια δημοκρατική ενημέρωση που του φόρησε. Σας ευχαριστώ. Είναι μια πλευρά, γιατί όλοι έχουν σκέφτεται, επηρεάζει έναν αριθμό, αλλά τηλεόραση περισσότερο. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Από όσο γνωρίζω, είναι στα άμεσα σχέδια. Συζητιέται πάρα πολύ η δημιουργία ενός μέσου τηλεοπτικού που θα μπορούσε να εκφράζει θέσεις και απόψεις τελείως διαφορετικές από αυτές που παρακολουθούμε και ακούμε από τα αστικά κανάλια. Πρέπει να σας πω, και δεν ξέρω αν εδώ μπορείτε να το να ακούσετε, φαντάζομαι ότι θα έχει και η Πανελλήνια εμβέλεια σε λίγο, το κόκκινο έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, έχει γίνει μεταστροφή θα έλεγα εγώ, έχει γίνει ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο και αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσετε, γιατί έχει εξαιρετικές ενημερωτικές εκπομπές ξεκινώντας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Μην ξεχνάτε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί είναι το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο ακόμη δεν έχουν πάρει χρηματοδότηση στα κόμματα. Ναι, μεν δικαιούται να πάρει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, αλλά δεν έχει πάρει. Οι υποχρεώσεις είναι τρομερές. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται ένας πολιτικός φορέας ο οποίος από το 4% πρέπει να οργανωθεί στο 27% και στο να υποδεχθεί ακόμη περισσότερο κόσμο, που σημαίνει η δομή του και η λειτουργία του και οι εγκαταστάσεις του και όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν και να μεγαλώσουν και άρα σημαίνει περισσότερα χρήματα. Και εδώ θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με την έννοια του πώς σκεφτόμαστε να βοηθήσουμε την κατάσταση πέρα από τη χρηματοδότηση κρατική που μπορεί αύριο να πούνε ότι την κόβουν κιόλας. Έτσι, δεν πρέπει να μείνει αυτή η κίνηση αβοήθητη από όλους τους συντρόφους στην Ελλάδα, νομίζω εγώ. Έλα, Μαρή. Συντρόφισσα, έχω δύο παρατηρήσεις, οι οποίες θέλω να ακουστούν και από τη δικιά σου πλευρά. Το ένα ζήτημα ήταν στο θέμα της Κύπρου, να υποθεί και να φανεί και κάτω στον κόσμο, γιατί δεν το κατάλαβε. Δεν είναι σαφές ότι ο κόσμος, όταν το Κυπριακό Κοινοβούλιο είπε το ξεκάθαρο όχι, ο κόσμος είχε κάτι στον δρόμο και δεν είναι η κυβέρνηση, ακόμα και αυτή η ομοβάλλητη κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Αναστασιάδη, δεν είχε από πάνω την αστυνομία και τις δυνάμεις καταστολής να χτυπάνε τον κόσμο στον δρόμο και να μην αντιστέκεται. Ακόμα και αυτό το διαπραγματευτικό όπλο, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει στον κράτο τη μαζί τη δικιά μα κυβέρνηση. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδας και στην περίπτωση που μια αριστερή προτεραιότητα κυβέρνηση σταθεί απέναντι στους δανειστές, απέναντι
στις διευθυντήρες των Βαρκησένων το όχι, ποιο θα είναι στο δεύτερο στάδιο της ελληνικής δουλειής που θα θεωρείται αυτονόητο, αλλά θα είναι στο πρώτο στάδιο διαπραγμάτευσης που θα είναι στον Eurogroup. Εκεί πέρα που η Ελλάδα και ο κ. Βαρκησιάδης είπαν όχι, είπαν συγγνώμη ναι, ξεκάθαρο ναι. Έτσι, και πια επιτέλους τις δυνάμεις του στον δρόμο να στηρίξουν αυτή τη στάση της κυβέρνησης. Αυτό είναι αυτό. Δύο πράγματα κάνουμε στο πρώτο κυρίως. Καταρχήν η συμπεριφορά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους και διαδηλώνουν ειρωνικά, ειρηνικά. Επειδή τα έχω ζήσει στο κέντρο της Αθήνας περισσότερο και ξέρω πάρα πολύ καλά και πώς ξεκινάνε και πώς καταλήγουν. Ξεκινάνε με τις καλύτερες τοποθέσεων και οι πολίτες φτάνουν μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με απόλυτη ηρεμία και σοβαρότητα και πώς να το πω, πρέπει να βρω αυτή τη λέξη που θέλω να σας εκφράσω και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, και αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να έχουν τη διάθεση να κανιβαλίσουν. Και βλέπεις, το βλέπεις αυτό πια, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μία προβοκάτσια απίστευτη, ένα τίποτα για να διαλύσει το σύμπαν και να διαλύσει τις πορείες. Για να αποδείξουν ότι όλοι αυτοί που κατεβαίνουν στο κέντρο είναι τρομοκράτες. Πάνω λοιπόν σε αυτό και πατώντας αυτό, αρχίζει και καλλιεργείται μία συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι είναι ταλμπαίνει κατά τη δική μου άποψη για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά εδώ τους έχουν για να δέρουν τους πολίτες, και οι οποίοι θα παίξουν, τους προετοιμάζουν για να παίξουν έναν πολύ άσχημο ρόλο στο μέλλον. Ξεκινώντας λοιπόν από τα θέματα που υπάρχουν πάνω στη σκουριά, παρατηρήστε τα. Παρατηρήστε και θα δείτε τι γίνεται στη σκουριά. Στη σκουριά μου λέγανε χθες, και θέλω να κάνω ένα ταξίδι εκεί πάνω, η συμπεριφορά της αστυνομίας και της ασφάλειας θυμίζει άλλες εποχές. 15χρονα παιδιά τα παίρνουν από τους γονείς τους, 15χρονα, προσέξτε τώρα, μαθητές, τα παίρνουν από τους γονείς τους και τα κρατάνε 2-3 ώρες χωρίς να ξέρουν πού είναι οι γονείς για να τα ανακρίνουν. Τα βάζουν με το ζόρι να υπογράφουν ότι γνωρίζουν πράγματα και ότι ήταν εκεί. Τους απαγορεύουν να μιλήσουν με τους δικηγόρους. Υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας και κινδυνεύουν να πάνε φυλακή 15χρονα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε πού μας οδηγεί αυτή η κατάσταση. Και νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και όλη αυτή η διαδικασία με τη Χρυσή Αυγή, έτσι, με πρόσχημα το τι κάνει η Χρυσή Αυγή, άρχισαν να περνάνε στο κοινοβούλιο διατάγματα, το οποίο είναι λίγο με τις μάσκες, λίγο με το αν είστε καλυμμένοι, λίγο με το άσυλο στα παρτισμένα, το ένα το άλλο, αρχίζουν και καταλύουν ό,τι δημοκρατικό είχαμε κερδίσει. Οι μέρες θα είναι δύσκολες, κάτι δική μου άποψη θα είναι και μαύρες πολιτικά. Σαν πολίτες αρχίζουμε να χάνουμε δικαιώματα και πρέπει και αυτό να το δούμε πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας πάρουν πίσω αυτό που κερδίσαμε. Και κερδίσαμε τι? Να είμαστε άνθρωποι, να είμαστε αξιοπρεπείς, να περπατάμε στον δρόμο και όπως έλεγε ο πατέρας μου, δεν φοβάμαι να κρατάω πια την εφημερίδα ελεύθερη και όχι κάτω από το σακάκι μου. Έτσι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Συνέχισε, συγγνώμη, βασικά. Σταμάτησα να σκέφτομαι γιατί για τις σκουριές θα έλεγα, αυτή τη γέφυρα ήθελα να κάνω, ότι το κίνημα στις σκουριές πρέπει, καλώς το έχουμε κορπώσει και πρέπει να το στηρίξουμε ακόμα πιο δυνατά. Γιατί είναι η μόνη περίπτωση αντίστασης στην οποία η κοινωνία είναι σύσσωμα απέναντι σε τέτοιες παρόλες αυτές τις γελιότητες που κάνουν τις εκδρώσεις με εξηγημένους σκηνοθέτες για να δείχνουν ότι έχουν πολύ κόσμο και τεπάτο. Και αν αυτό το κίνημα νικήσει, θα είναι σπίθα για ακόμα περισσότερο. Να την αλυθούμε από το φόβο. Γιατί αυτή τη στιγμή κυβερνάται το φόβο. Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ λέω ένα πράγμα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα περισσότερο. Μου τα πήραν όλα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα περισσότερο. Μου λένε πολλές φορές και καταλαβαίνω και σέβομαι πάρα πολύ όταν όλος λέω δεν θέλω πώς να έρθω εγώ στην πορεία που έχω ένα μεροκάματο και άμα θα χάσω το μεροκάματο και πώς θα ταΐσω το παιδί μου. Λέω σήμερα έχεις ένα μεροκάματο για να πάρεις γάλα για το παιδί σου και αύριο δεν θα το έχεις γιατί αυτό θα στο έχουν πάρει. Συντρόφισα και εδώ δεν είδα πολύ συγγνώμη σε διακόπτω γιατί φοβούνται την κοινωνικότητα. Το ξέρω, το καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτό πάρα πολύ. Το σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ ησυχία. Βαρίζω με τα λόγια σας και έχω το εξής ερώτημα σε δύο σχέδια. Είπατε από τον εγκληματικό ρεαλισμό της κόπιας και της εξαφήνωσης
Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω πού. Και το ένα σκέλος ερώτηση, μια και ζητάτε για τα τοπικά θέματα, είναι το κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ιδιαίτερα του πρωτογενούς φορμιάς που βάζουν τα εξής τρία ζητήματα στην περιοχή. Το ένα είναι το λιμάνι μας στην Μιμανίτσα που θα έπρεπε να είναι τόπος του πολιτισμού και ανάπτυξης. Το λιμάνι της Σουλιέτας. Όπως και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που λόγω χαμηλής ανάπτυξης του τόπου ή από του δικού του ιδιαίτερου λόγου παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Σε αυτό το κομμάτι η Δοδόν, μια εξαιρετική εξαγωγική επιχείρηση, ξεπολύθηκε στον ίδιο τον πιστοποιητή, τη χώρα στα 10 εκατομμύρια ευρώ και πουλήθηκε σε αυτό το κομμάτι. Και το τρίτο κομμάτι είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που βιώνοντα την ίδια την κρίση μειώνει τι δραστηριότητε τη και προσπαθεί ακόμη τι απολύσει και δεν μπορεί να αντέξει. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κομμάτι ποια είναι. Ποιος είναι ο τρόπος παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου μας που θα δώσει δουλειά στους ανθρώπους αυτού του τόπου για να παράξουν έργο και πολιτισμό. Και το δεύτερο κομμάτι που ξέρω ότι ασχολείστε και με αυτό είναι το πολιτιακό ζήτημα και ιδιαίτερα το κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Ξέρετε, η παραμυθία είναι ένας μικρός τόπος, τόπος καταγωγής των περισσότερων μας από μέσα, και είναι ένας τόπος μαρτυρικός. Ο φασισμός στην παραμυθία έχει πάρει ζωές. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση απέναντι στην άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα, αλλά και ποια είναι η θέση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ως ένας νέος οργανισμός, νέο κόμμα με νέα οράματα για τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής και για να προλάβουμε φαινόμενα εκφυλισμού που βιώσαμε στο παρελθόν. Νομίζω στο θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι πάρα πολύ αναλυτική στην ομιλία μου και πρέπει να έχει απαντήσει και σε όλα αυτά που με ρωτήσατε. Το θέμα της επιστροφής όλων αυτών σε αυτά που λέτε αστυνομικά προβλήματα που έχει να κάνει με το λιμάνι ένα από αυτά μάλλον, με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και σε αυτό ήμουν πολύ σαφής. Και είμαι και σαφής και σαν άνθρωπος δηλαδή. Ό,τι θεωρείται πλούτος, κοινός πλούτος, δεν μπορεί, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τον ξεπλέει στον ιδιώτη. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να ξεπουλάει γη, νερό, και αέρα και ενέργεια στον ιδιώτη. Ξέρετε τι παιχνίδι παίχτηκε και ευτυχώς σταμάτησε νομίζω αυτή τη στιγμή, γιατί μάλλον οι Γερμανοί δεν τα θέλαν όλα και δεν τους συνέφερε τελικά για να πάρουν. Θυμόσαστε την ιστορία με το νομοσχέδιο που είχε περάσει στο θέμα της ενέργειας με τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Θυμόσαστε γιατί σταμάτησε. Διότι είχαν κάνει μία συμφωνία ότι θα αγόραζε η Γερμανία σε ένα ποσό και όταν αποφασίσαμε και πάρθηκε η απόφαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι ναι, okay, εντάξει, ο κύριος τότε Παπακοσταντίνου που θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία επένδυση βεβαίως δεν ήταν επένδυση θέσεων, ξέρω εγώ, που θα δημιουργούσε στην Ελλάδα κτλ. Γιατί ακόμα και τα πάνελ, ούτε τα εργοστάσια θα δουλεύαν εδώ. Θα ερχόντουσαν από τη Γερμανία, ακόμα δεν είχαν καν συζητήσει. Γιατί αυτά έχουν και μια διάρκεια ζωής. Τι θα γίνει, δηλαδή σε ποιο νεκροταφείο θα πάνε, πάλι θα κάνανε και την Ελλάδα νεκροταφείο. Αποφάσισαν οι Γερμανοί ότι δεν τους συμφέρει και θα πρέπει να το πάνε στο 1 τρίτο της τιμής. Είμαι κάθετη σε αυτό. Έχουμε κάθε δυνατότητα σαν λαός να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Αυτό βέβαια δεν γίνεται από την μέρα στην άλλη. Αυτό θέλει μια στόχευση, να ξεκινήσεις να βάλεις δύο ερωτήματα, τι οικονομία θέλεις και πώς θα πας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εάν απαντήσεις αυτά τα δύο ερωτήματα, το τι θα κάνεις είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έχοντας πάντα, επιμένω και λέω, το λαό στο πλευρό σου. Έχοντας πάντα το πλευρό στο λαό σου, γιατί αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν θα δούμε ρόδινες μέρες το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό όποιος σας το πει θα είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Ακόμα και εμείς να έρθουμε να σας το πούμε, να μας τιμωρήσετε σκληρά. Θα είναι μεγάλο ψέμα. Θα πάρει πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, αλλά να είστε σίγουροι ότι όταν εμείς αποφασίζουμε, ο λαός δηλαδή αποφασίζει και οργανώνει μαζί με αυτούς που διαφεντεύουν τον τόπο, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορεί ο καθένας να έρχεται και να του λέει ό,τι θέλει. Δεν θα μπορεί ο Χατζηδάκης από την Αθήνα να αποφασίζει για τις Κουριές και την Ιερισσό που μου λέγανε χθες ότι το αρσενικό είναι στα κανάλια στο δρόμο και χύνεται. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα αποφασίζει αυτός για το τι θέλει κάθε περιοχή να αναπτύξει και ποιο είναι το πλεονέκτημά της. Και τι έχω να αποφασίσω από το κέντρο της Αθήνας, ποιο είναι το πλεονέκτημα το δικό σας, στη δική σας περιοχή.
και που πρέπει να το αναπτύξετε. Οι τοπικές κοινωνίες. Πού είναι οι συνελεύσεις των πολιτών. Πού είναι οι συνελεύσεις των πολιτών να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Πού είναι οι πολίτες να αποφασίσουν με τους τοπικούς άρχοντες τι θέλουν να κάνουν. Εμένα το παράπονο μου ξέρετε και τα πάντα, επειδή έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από μια δωδεκαετία. Πριν εκλεγώ βουλευτής. Ήταν ότι ποτέ οι πολίτες δεν ήταν δίπλα μας, ποτέ οι πολίτες δεν ήταν απέναντί μας και να μας κρίνουν. Παρερχόντουσαν μια φορά στην τετραετία και μας δίνανε μια ψήφο ή τους παρακαλάγαμε να πάρουμε την ψήφο. Και αυτό ήταν όλο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αλλάξαν οι εποχές. Κοιτάξτε πού μας φτάσανε. Δίναμε ανάθεση, τη δική μας την ψήφο, εμείς ηρεμούσαμε, πηγαίναμε στο σπίτι μας, α τώρα εσείς κάντε τη δουλειά για μας. Και όταν την κάνανε στραβά, τους βρίσκαμε κιόλας. Έχουμε μεγάλο μέρος ευθύνης γι' αυτό που συμβαίνει. Με αυτή την έννοια. Γι' αυτό και λέτε να κάνει. Βλέπω ότι η διάρκεια εσείς είναι πολύ μεγάλη. Δυστυχώς όμως πρέπει να παραδώσουμε και την αίθουσα και νομίζω ότι έχει γίνει και πολύ καλή συζήτηση. Μια τελευταία ερώτηση από τον Σπύρο τον Κάτση και αν τελειώσουμε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω πριν το Σπύρο. Εδώ και τρία χρόνια γίνεται οικονομική αυτομάχηση. Εδώ και μια εικοσαετία γίνεται αφέμαξη συνειδήσεων. Από 1992, με μια συνάντηση υπουργών εσωτερικών στο ΕΣΕΝ της Γερμανίας, αποφασίστηκε να αλλάξει κάποια πράγματα. Ποια ήταν αυτά? Το Υπουργείο Εργασίας, όπως το ήξερα εγώ, λέγεται Υπουργείο Απασχόλησης. Άρα η εργασία πήγε στο περιθώριο. Έδειξαν λοιπόν έναν λαό που νομίζει ότι μη δουλεύοντας και μη έχοντας υδρότα μπορεί να τα οικονομήσει. Κλασικά παραδείγματα είναι το χρηματιστήριο, τα οράματα του 2004 που κάποιοι δημοσιογράφοι, συγκεκριμένο φίλο Βασιλείου, και το ξύπνησε αυτούδα. Και βεβαίως το βατωμένοι και οι πνευματικοί που είχαν κάνει πολιτικοί άρχοντες. Το να κατεβεί ο λαός στους δρόμους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως τη λύση θα τη δώσει ο κόσμος κατεβαίνοντας στους δρόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί για μας την εκλογή του δώρατος. Ζητάμε λοιπόν το εξής. Να ενσαρκώσει τα όνειρα της νιώτης μας και επίσης να μπορέσει τις ελπίδες των παιδιών μας να τις πραγματοποιήσει. Αυτό ήθελα να το τονίσω και να πω στους συμπολίτες μου ότι δεν θα μας λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα. Εμείς θα λύσουμε τα προβλήματά μας πηγαίνοντας στους δρόμους. Εγώ θα με επιτρέψετε να προσθέσω κάτι. Και εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά αν πείτε ότι είμαι ένα από τα μικρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο αν εσείς είστε δίπλα μας. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Είμαστε για λόγους σαν... Μας δυναμώνετε τόσο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μας δυναμώνετε τόσο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ θα σας πω και το άλλο που είναι παρακινδυνευμένο και το λέω πάντα και μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Και αλλάξτε μας όταν δεν επιτελούμε το έργο που εσείς θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για τη δική σας ισορροπία, και για να γίνουν τα δικά σας όνειρα πραγματικότητα και για να πάνε κάποιοι στο σπίτι τους που άλλα λένε και άλλα κάνουν. Υπάρχουν τέλειες σταθογένειες του μεγάλου κομμάτου. Λοιπόν, συγκεκριμένα, έχω παρατηρήσει ότι όλες οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει καμία. Δεν μιλάει, δεν την έχω ακούσει. Κατά την άποψή μου, καλά κάνει. Ό,τι λέει πρέπει να του λέει εσωτερικά. Η μόνη φωνή που ακούγεται είναι από την αριστερή κοινότητα, από το οποίο έχουν εκδοτεύσει. Αριστερό ρεύμα, κάπως έτσι. Θέλω μια εξήγηση για αυτό. Πάμε, πάμε. Στο συνέδριο αυτό θα ληφθούν να πει. Δεν τελείωσε. Μισό λεπτάκι περιμένετε. Μισό λεπτάκι. Ο Πασόκο και έτσι ήταν και πρώην. Θέλω να μου πείτε, αν διακρίνετε, στη βάση ένα διαγωνισμό, όπως τα μεγάλα, τα πρώτα μεγάλα κόμματα. Ποιος θα είναι πρώτο. Όταν είναι πρώτο, καταλαβαίνετε. Πρώτος εδώ, πρώτος εκεί, πρώτος εκεί, πρώτος εκεί, πρώτος. Αν το διακρίνεις αυτό το πράγμα. Εγώ το ψηφοβλέπω, να σας πω το μέλλον. Και τρίτον, επειδή
εκτενώς αναφερθεί ότι καλά κάνουμε στο Κυπριακό. Είναι ένα κλίμα που ζήτησε και δύσκολο. Εγώ θέλω να. Αν μπορείτε να σου πείτε δύο κουβέντες, γιατί δεν το είπατε. Εμείς έχουμε στο μνημόνιο τρία χρόνια. Η Κύπρος υπό την ηγεσία του Χριστόφια δεν πήγε καθόλου καλά, αλλά και εμείς σαν το αδερφό κόμμα, δεν ξέρω, σαν αριστερή. Είπαμε δύο κουβέντες αυτό. Αν το ξέρετε, δεν είναι υπόλοιπο, αλλά θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μάλλον μας βρίσκουν ανέτοιμο σε μέτρα ζητήματα. Δηλαδή ποιος, κανείς, ακόμα και οι Ευρωπαίοι δεν ξέρανε, έτσι, ότι θα κουρέσουν και τα κάτω από 100.000. Έχουν τέτοιο. Αυτός ακριβώς. Δεν ξέρω αν είχαμε μια άλλη ρωτήση και μια άλλη που συζήτηση. Εγώ θα απαντήσω μόνο σε αυτό και νομίζω ότι είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές συνιστώσεις. Κάτι μια έχει δική της άποψη. Οφείλει να την πει και πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί αυτό που σας είπα είναι πλούτος για ένα κόμμα, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τάσεις. Αλλά όλα αυτά να λέγονται εντός των οργάνων για να μην δημιουργείται στην κοινωνία και στο ίδιο το κόμμα, στους συντρόφους μας, δηλαδή γενικότερα μία σύγχυση, να λέγονται μέσα στα όργανα και επειδή είμαστε και δημοκρατικό κόμμα και έτσι η άποψη των περισσότερων να είναι σεβαστή και αυτή να βγαίνει σαν θέση προς τα έξω. Εμένα αυτό είναι αρχή μου. Οφείλουμε να, στα όργανά μας να λέμε την άποψή μας, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό και το κάνουμε δημοσίως, τότε δημιουργούμε θέματα τα οποία κατά τη δική μου άποψη δεν προϊόντουν κάτι καλό. Ήμασταν του 4% και γίνουμε 27%. Είναι λογικό να μην είμαστε οργανωμένοι για 27%. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Θεωρώ το θέμα του συνεδρίου πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και ιδεολογικά, αν θέλετε, και οργανωτικά, κυρίως οργανωτικά, και εγώ θα παρότρινα τη βάση να συμμετάσχει και μάλιστα να συμμετάσχει ενεργά και στα κεντρικά όργανα. Να βάλει δηλαδή όσους εκλέξετε εσείς από εδώ ως δικούς σας εκπροσώπους για τα κεντρικά όργανα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρετε στην κεντρική βάση του κόμματός μας η άποψη της περιφέρειας. Καλό είναι το κέντρο, καλό είναι πάντα τα από πάνω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτή τη διαδικασία του παίρνω εντολές από τα πάνω. Ξεκινάμε και λίγο από τα κάτω. Τώρα το θέμα του Κυπριακού είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω τι ξέρετε, δεν ήξερε ο κ. Χριστόφια. Η ιστορία τα γράψει. Μάθαμε και γράψει ιστορία και θα τη μάθουμε σιγά σιγά. Εγώ ξέρω ότι γίνανε τραγικά λάθη. Αποδεικνύεται ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ξέραν ότι θα γίνει αυτό το κούρεμα. Θα έπρεπε να έχουν ήδη προετοιμαστεί και δεν προετοιμαστήκανε, γι' αυτό και λέω ότι δεν δημιουργήσαν συμμαχίες. Ακόμα και για το γεγονός ότι πήγανε στη Ρωσία να ζητήσουν βοήθεια τελευταία στιγμή και με ποια προετοιμασία. Έτσι, γιατί αυτά είναι υψηλού επίπεδου πολιτική. Δεν πας η θαριά σας θα μου δώσετε 4 δις δάνειο, δεν θα σου δώσει 4 δις δάνειο, γιατί θα πρέπει να έχεις και εσύ κάτι να του δώσεις. Ήσουν προετοιμασμένος να του δώσεις κάτι. Ή είχες κάνει άλλες συμμαχίες που ενοχλήσανε. Έτσι. Είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό είπα ότι και η Ελλάδα δεν έπαιξε καλό ρόλο. Δεν έπαιξε καλό ρόλο γιατί 6 μέρες ο Πρωθυπουργός δεν είχε να πει μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Την 6η μέρα βγήκε και έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ αντί να πει μια κουβέντα για αυτό που συνέβαινε στην Κύπρο. Έτσι, έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια ως μια. Έτσι, λοιπόν. Εμείς, αυτό. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα Σοφία που ήταν σήμερα μαζί μας και νομίζω μας βοήθησε πολύ και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.